τιμή του Γιάνοντα Παϊσίου. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Είπα ότι θα ακούγομαι. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκδήλωση προς τιμήν του Γιάνοντα Παϊσίου και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται με πρωτοβουλία του τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου και του Προέδρου του, του κυρίου Θωμά Ασλάνη. Πριν από λίγο χρησιμοποίησα τη λέξη εκδήλωση. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της λέξης. Η λέξη σημαίνει αποκάλυψη, σημαίνει φανέρωση, σημαίνει δήλωση και γνωστοποίηση. Έχω λοιπόν τη βεβαιότητα ότι είμαστε σήμερα εδώ για να φανερώσουμε την ευγνωμοσύνη μας στη Θεία Χάρη. Μια ευγνωμοσύνη η οποία είναι ουσιαστική και γόνιμη, επειδή ο καλός Θεούλης έδωσε στον τόπο μας, αυτόν τον οποίο ζούμε, δύο μεγάλα δώρα. Έδωσε το νερό που είναι δώρο ζωής και πάνω στο οποίο στηρίζεται η οικονομική και η κοινωνική ζωή του τόπου, και έδωσε και το Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιό μας. Το ένα λοιπόν είναι δώρο ζωής και το άλλο είναι δώρο πνευματικότητας. Είναι δώρο αγιότητας. Είναι σύμβολο συμπεριφοράς και κατεύθυνση ζωής. Γι' αυτό λοιπόν το τελευταίο, για την πνευματικότητα του Γέροντα, για ό,τι αυτό δηλώνει και αποκαλύπτει σε εμάς και στις ψυχούλες μας, θα μας μιλήσουν οι τρεις ομιλητές μας. Ο πατήρ Νικόλαος Στάδης, ο πατήρ Πέτρος Συντοριάκ και ο κύριος Αθανάσιος Ρακοβέλης. Πριν όμως να ακούσουμε τους τρεις ομιλητές μας, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους, θα σας πει λίγα λόγια ο κύριος Θωμάς Ασλάνης. Σας ευχαριστώ. Εδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι και κύριοι ομιλητές, φίλες και φίλοι, ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, όχι μόνο για το νερό που αναβλύζει από τούτη τη γη της Σουρωτής και έκανε το όνομα του χωριού μας γνωστό σε όλο τον κόσμο, ούτε για την εφορία, τα παραγωγικά χωράφια μας, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και αυτά για μας τους κατοίκους τα τιμούμε και αγωνιζόμαστε για να τα αξιοποιήσουμε και φυσικά να τα διατηρήσουμε. Όμως ο τόπος μας είναι και για έναν άλλο πάρα πολύ ουσιαστικό λόγο ξεχωριστός και ευλογημένος. Έχει τη μεγάλη ευλογία το ιερό σκήνομα του Αγίου Πατέρα Παΐσιου, που έζησε ένα μέρος του βίου του και κοιμήθηκε εδώ. Δίδαξε, προφήτεψε, γιάτρεψε και παρηγόρησε όσους προσέτρεξαν σε αυτό. Φώτισε τα σκοτάδια της ζωής μας και φυσικά έδειξε μια πορεία διαφορετική σε όλους μας. Και συνεχίζει να το πράττει με τον μοναδικό τρόπο που οι Άγιοι της Εκκλησίας μας συνεχίζουν να δηλώνουν την παρουσία τους στην εγκόσμια ζωή μας. Εδώ και πολλά χρόνια οι διδαχές, οι προφητείες και οι θαυμαστές στις παρεμβάσεις του Γέροντα Παΐσιου, τα τελευταία ακόμη και μετά την κοίμησή του, έγιναν γνωστά παντού στον κόσμο. Όπου υπάρχει Ορθοδοξία, και αυτό έγινε αφορμή εκατοντάδες πιστοί να επισκέπτονται καθημερινά τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή να ακουμπούν ευλαβικά στον απέριτο τάφο του, ζητώντας ανακούφιση, καθοδήγηση, θεραπεία και ελπίδα. Η πρόσφατη αγιοποίηση του Γέροντα Παΐσιο από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας ήταν η αναμενόμενη, συγχωρέστε με, συγκινημένη.
τυπική αναγνώριση του έργου του και ύψη τη δικαίωση του βίου και τη διδασκαλία του. Αλλά για όλους εμάς, εδώ στη Σουρωτή και όχι μόνο, που είχαμε τη μεγάλη ευλογία να τον γνωρίσουμε από κοντά, να ζήσουμε και να ζούμε υπό τη σκέψη του, ο Γέροντας Παΐσιος είναι εδώ και χρόνια, έχει λάβει τη θέση του ως ο Άγιος της καρδιάς μας, ο προστάτης της υπαρξής μας, ο εμπνευστής πίστης, ασφάλειας και ο οδηγός στην πορεία μας. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, μέσα από τις διδαχές του, μας έδωσε και μας δίνει δύναμη. Μας κάνει να προβληματιζόμαστε για το σήμερα και να ελπίζουμε για το αύριο. Να διακρίνουμε τα μικρά από τα μεγάλα. Τα ασήμαντα από τα σημαντικά. Ειδικά τώρα που γύρω μας κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια και τα προβλήματα της καθημερινής μας, της καθημερινότητάς μας φαίνονται αβάστακτα σε όλους μας. Ειδικά τώρα που οι ιδεολογίες κατέρευσαν και το σύστημα αξιών αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται έντονα. Τώρα που κυριαρχούν οι αριθμοί και η βία απειλεί τις μέρες και στοιχιώνει τις νύχτες μας, η παρουσία του Άγιου Γέροντα Παΐσιου αποτελεί για όλους μας την πλέον δυνατή και αξιόπιστη πηγή αισιοδοξίας, το λειτουργικό ηθικό και το πνευματικό μας καταφύγιο. Γιατί η παρηγορική χάρη του Άγιου Γέροντα Παΐσιου είναι διάρκεια σώσα και παρούσα κάθε στιγμή. Μας καθοδηγεί σαν φάρος σε ασφαλή λιμάνια, αγκαλιάζει τις ψυχές, τροφοδοτεί την πίστη, την αγάπη για τον Θεό και τελικά την ελπίδα μας του αύριο. Γιατί η παρηγορική χάρη του Άγιου Γέροντα Παΐσιου είναι ευδιάδεκτη και ήταν από τότε, ζώσε και παρούσε κάθε στιγμή. Μας οδηγεί σε φάρους, σε ασφαλή λιμάνια, αγκαλιάζει τις ψυχές μας, τροφοδοτεί την πίστη, την αγάπη για τον Θεό και τελικά την ελπίδα μας. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τους εξαίρετους ομιλητές που είμαι σίγουρος ότι θα μας φέρουν ακόμη πιο κοντά, κοντά στην αγιότητά του. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον πρόεδρο της Πεστεράς, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Αντωνίου. Ο λόγος στους Αγίους Πατέρες, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά και ενισχυμένη την πίστη μας αισθανόμαστε από την επίσημη αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποδεχόμενη ομόφωνα την εισήγηση της Κανονικής Επιτροπής και διερμηνεύοντας τη συνείδηση του Εκκλησιαστικού Πληρώματος, έλαβε την σχετική απόφαση στις 13 Ιανουαρίου 2015. Η σοφή αυτή ενέργεια έρχεται σε μια εποχή δύσκολη για την ελληνική κοινωνία που έχει ανάγκη από πρώτη παρετής και αγιότητας. Ο Όσιος Παΐσιος, γεννημένος στα Φάρας της Καπαδοκίας το 1924, λίγες μέρες πριν την προσφυγιά των Φαρασιωτών στην Ελλάδα, βαπτίστηκε από τον Όσιο Αρσένιο τον Καπαδόκη με το όνομα Αρσένιος. Έκτοτε, η ευχή και η ευλογία του Αγίου Αρσενίου τον συνόδευαν στη ζωή του και κυρίως στην πολύχρονη ασκητική του πορεία. Αργότερα, που ακολούθησε τον μοναχικό βίο, ονομάστηκε Παΐσιος.
ασκήτευσε στο Άγιον Όρος, στο στόμιο της Υπήρου, στο Σινά και πάλι στο Άγιον Όρος. Ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του στην ίδρυση του Ιερού Ησυχαστηρίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εδώ στη Σουρωτή. Εδώ κοιμήθηκε ήσυχα στις 12 Ιουλίου 1994, ύστερα από μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστη από την ασθένεια του καρκίνου. Στον τάφο του, που βρίσκεται στην αυλή του ησυχαστηρίου, πλήθη πιστών καταθέτουν τις ηκεσίες, τις χαρές και τον πόνο τους σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Όσιος Παΐσιος ήταν χαρισματικός και ευρύχωρος άνθρωπος. Εξέφραζε με τον καλύτερο τρόπο το ρωμαϊκό φιλότιμο, το οποίο είχε εμπολιάσει με την βαθιά χριστιανική πίστη και την ορθόδοξη νηπτική παράδοση. Κοντά του έβρισκε ανάπαυση, παρηγοριά και στήριγμα κάθε πονεμένος και ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Η αγάπη του προς τον Θεό και τον άνθρωπο πλημμύριζε την καρδιά του και το ξεχύλισμά της αγκάλιαζε και την άλογη κτήση, γράφει ο βιογράφος του, ιερομόναχος Ισάκ. Ως γνήσιος μοναχός επέλεξε την εκούσια πτωχία, τη στέρηση, την κακουχία, την προσευχή, την ησυχία και την άνευ όρων υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αγίαζε τον εαυτό του και τον λαό του Θεού, τον οποίον αγάπησε πολύ και με τις διδαχές του ανέπαυσε. Άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με σοβαρότητα νουθετούσε πατρικά, σεβόμενος την προσωπικότητα του καθενός, στόχος του, η πνευματική ωφέλεια όλων. Αξίζει να παραθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τους λόγους του, οι οποίοι αναφέρονται στην απόφαση και την επιλογή του τρόπου ζωής. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Καλά είναι ο νέος να μην μένει πολύ καιρό στο σταυροδρόμιο αναποφάσιστος. Να διαλέξει έναν σταυρό, έναν από τους δύο δρόμους της Εκκλησίας μας, ανάλογα με την κλίση του και το φιλότιμό του, και να προχωρήσει σε αυτόν με εμπιστοσύνη στον Χριστό. Ας ακολουθήσει τον Χριστό στην Σταύρωση, εάν θέλει να χαρεί αναστάσιμα. Και στις δύο ζωές υπάρχουν φαρμάκια, αλλά όταν βρίσκεται κανείς κοντά στον Θεό, τα γλυκαίνει ο γλυκής Ιησούς. Όταν κανείς περάσει τα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποια ζωή και αν ακολουθήσει. Ο μεγάλος όλα τα εξετάζει με την λογική του. Έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετόν και βλέπεις αυτοί που τακτοποιούνται σε μικρή ηλικία, είτε στην έγκαμη είτε στη μοναχική ζωή, μέχρι τα γεράματά τους διατηρούν μια παιδική απλότητα και συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Είδα ένα ανδρόγυνο που παντρεύτηκαν μικροί. Όπως μιλούσε ο άνδρας, έτσι μιλούσε και η γυναίκα. Ό,τι έκανε ο άνδρας, έκανε και η γυναίκα. Επειδή παντρεύτηκαν μικροί, ο ένας πήρε όλες τις συνήθειες του άλλου, και στην ομιλία και στην συμπεριφορά, αλλά και συνδέθηκαν ευκολότερα. Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητούν. Να, πριν από λίγα χρόνια είχε έρθει εδώ μια κοπέλα και μου είπε: «Γέροντα, δεν μπορώ να αποφασίσω ποιον δρόμο να ακολουθήσω. Θέλω να παντρευτώ, αλλά σκέφτομαι και τον μοναχισμό. Τι να κάνω?» «Δες της αναπαύει περισσότερο», της λέω, «και αυτό να κάνεις». «Δεν ξέρω», μου λέει, «αλλά μερικές φορές μου φαίνεται ότι κλείνω περισσότερο προς το γάμο». «Σε παρακαλώ, γέροντα, πες μου εσύ τι να κάνω». «Αφού βλέπεις ότι κλείνεις περισσότερο προς το γάμο», της λέω, «καλύτερα να παντρευτείς και ο Θεός θα σε οικονομήσει». «Με την ευχή σου, γέροντα, έτσι θα κάνω», μου λέει. Έρχεται λοιπόν σήμερα και μου λέει: «Γέροντα, παντρεύτηκα. Πήρα έναν ναυτικό, καλός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ ταλαιπωρούμε. Υποφέρω γιατί 6 μήνες ζούμε μαζί και 6 μήνες χωριστά. Τον μισό χρόνο ταξιδεύει.
ευλογημένη ψυχή, της λέω, εσύ δεν μου έλεγες ότι σου άρεσε και η έγκαμη και η μοναχική ζωή? Να, τώρα που τα έχεις και τα δυο, γιατί δεν δοξάζεις τον Θεό που σε οικονόμησε έτσι? Κάποιος άλλος παρατήρησε: σήμερα όμως, γέροντα, ζούμε σε δύσκολα χρόνια. Γι' αυτό μερικοί νέοι διστάζουν να κάνουν οικογένεια. Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τα χρόνια των διωγμών δεν ήταν δύσκολα? Μήπως οι χριστιανοί είχαν σταματήσει τότε να κάνουν οικογένεια? Πόσους Αγίους έχουμε που μαρτύρησαν μαζί με την γυναίκα τους και τα παιδιά τους? Στο απόσπασμα αυτό φαίνεται η πνευματική διάκριση, η έμπονη αγάπη, αλλά και η δραστική παρέννηση του Αγίου μας. Με αυτά τα θεία χαρίσματα παρηγορούσε τους ανθρώπους ακολουθώντας τον βιβλικό λόγιο: «Παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μου». Και όπως λέει το συναξάρι της ακολουθίας του Αγίου: «Και την μεν νύχτα ως λαμπάς τυπόμενος προσήφηκε το μεταπόνου υπέρ του κόσμου παντός, μνημονεύων και πλήθους ονομάτων ζώντων δε και επικειμένων. Την δε ημέρα εδαπανάτω εις το αναπάβην το πλήθος των σειραιόντων εις την καλύβην αυτού». Εξ ουρανού πλέον ο Όσιος Παΐσιος ευεργετεί έτσι πλέον τους ανθρώπους ως έχουν μεγάλη παρησίαν προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, τον οποίον εδόξασεν εν τη ζωή αυτού. Σας ευχαριστώ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, να ευχαριστήσουμε όλοι τον Θεό που μας δίνει αφορμές για πνευματική εξέλιξη. Αφορμές να πάμε σε ιερούς τόπους, εδώ κοντά ή σε αυτή την αίθουσα, για να ακούσουμε ή να μιλήσουμε για τους Αγίους Του. Αφορμές να τρέχουμε στις εκκλησίες, να ψάξουμε εικόνες του Αγίου Παϊσίου, αφορμές να γονατίσουμε στα σπίτια μας, έχοντας στο νου την αγιασμένη μορφή αυτού του μεγάλου Αγίου της κοινωνίας μας. Όσοι τον γνωρίσατε, από τη μνήμη θα διαμορφώσετε και πάλι την εικόνα του. Όλοι δεν τον έχουμε γνωρίσει εν ζωή, κλείνουμε τα μάτια και τον φέρνουμε κοντά, σύμφωνα με τις εικόνες που προσκυνάμε και βλέπουμε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και τον Θεό και τον Άγιο Παΐσιο, αλλά και τους διοργανωτές που μας κάλεσαν εδώ και εμένα προσωπικά. Είναι πρώτη φορά που ορίστε, μιλάω στην Ελλάδα, εκτός της ενορίας μου, κρίνη εδώ κοντά, και χαίρομαι ιδιαίτερος ότι έχω αυτή την ευλογία, και θα το πω από την αρχή για να δείξω πόσο καλός και μεγάλος είναι ο Θεός. Ασχολούμαι με τον γέροντα τότε Παΐσιο τον Αγιορείτη χρόνια. Είμαι ένας από τους χιλιάδες που σώθηκαν από ατύχημα με τις πρεσβείες του. Έχω 5 χρόνια τώρα που ασχολούμαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεολογική Σχολή, με τον Άγιο πλέον Παΐσιο Αγιορείτη, και η εργασία μου έχει τον τίτλο «Ο Γέροντας», τώρα θα αλλάξω, «Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, πατερική και ποιμαντική προσέγγιση». Για να δείξω, έλεγα τότε «Ιάν», αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν, «Ιάν είναι συνεχιστής των Αγίων Πατέρων», με τα λόγια του, με τις πράξεις του. Αυτή είναι η πατερική προσέγγιση και επίσης η ποιμαντική προσέγγιση, να δείξω τον ρόλο που είχε στην κοινωνία, στην Εκκλησία, στην Ελλάδα και εκτός. Γι' αυτό ήρθα σήμερα, να δώσω μια μαρτυρία για το τι γίνεται εκτός Ελλάδος.
Τώρα εσείς έχετε τηλεοράσεις. Ξέρετε τι γίνεται και στην Αυστραλία και στα τελευταία βουνά του κόσμου. Ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη ευλάβεια προς τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτε, κυρίως στις Ορθόδοξες χώρες. Και είναι ένα πλούτος μεγάλο που έχουμε όλοι και μια έτσι, ευλογία για την σωτηρία της ψυχής μας. Λοιπόν, λίγα πράγματα θα σας πω. Δεν έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα η εργασία μου, απλά κάποιες σκέψεις, κάποιες εικόνες που έχω μαζέψει από τα προσωπικά μου αρχεία ή από το ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι γεμάτο με εικόνες του Αγίου Παϊσίου, με κείμενά του, με πληροφορίες για την ζωή και τα θαύματά του. Ανοίξτε εκεί και θα βρείτε πολύ περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, τι θέλω να δείξω. Θέλω να δείξω ότι ο Άγιος Παΐσιος σκέφτεται όλους. Σκεφτόταν και σκέφτεται όλους τους ανθρώπους. Πριν λίγους μήνες, τον Νοέμβριο, ακριβώς δύο μήνες πριν ανακηρυχθεί Άγιος, στη Ρουμανία έγινε το πρώτο συνέδριο διεθνές για τον Άγιο Παΐσιο. Είχαμε αυτή την ευλογία. Έγινε στη Ρουμανία, σαν να έγινε στην Ελλάδα. Έγινε σε ένα χώρο ορθόδοξο. Δεν έχει σημασία που μας χωρίζει ένα σύνορο ή ο Δούναβης ή ξέρω εγώ τι ένα βουνό. Έγινε στο προάβλιο της Ορθοδοξίας. Και εκεί ένας καλεσμένος, ο κύριος καθηγητής Μαντζαρίδης, που είναι γνωστός, έτσι δεν είναι, της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, είχε μια εργασία που έλεγε ότι ο Άγιος Παΐσιος είναι παγκόσμιος άνθρωπος. Και τόνισε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αγίου, παγκόσμιος άνθρωπος. Γι' αυτό τον χαρακτήρα θα ήθελα και εγώ να μιλήσω σήμερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Άγιος Παΐσιος δεν ήταν μόνος του ποτέ. Αλλά ποτέ. Και τότε που ήταν μόνος του στην Παναγούδα ή στον Τίμιο Σταυρό ή αλλού στο κελί του, φυσικά, γύρω του είχε αγγέλους, Αγίους, τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα είχε κόσμο. Είχε τους πονεμένους, τους στεναχωρημένους, τους προβληματικούς ανθρώπους και πολλές φορές αυτούς που κανένας δεν τους σκέφτεται. Όλοι ήταν κοντά στην καρδιά του και τους μνημόνευε. Ξέρετε πολύ καλά, για να ανοίγουμε ας πούμε τα βιβλία, βλέπουμε εκεί τι προσευχές έκανε για τους ανθρώπους, για τους ζωντανούς, για τους κεκοιμημένους, για τους Έλληνες, για όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Λοιπόν, ποτέ μόνος του. Και εδώ μάλιστα έχουμε κάποιους Έλληνες, εκεί κοντά στο κελί του, αλλά μεταξύ αυτών πάρα πολλοί ξένοι από διάφορες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή όταν έρχεται ένας αλλοδαπός, παίρνει μια ευλογία από εδώ, από τον Άγιο Παΐσιο, από την τάδε εκκλησία, από το τάδε μοναστήρι, γυρίζει στην πατρίδα του και αυτή την φλόγα τη μεταδίδει και πολλαπλασιάζεται και είναι πολύ σημαντικό και έτσι διαμορφώνεται μια Ορθοδοξία ενωμένη. Είναι πολύ σημαντικό, το τονίζω. Για να πούμε δύο πράγματα για τους ξένους, τους αλλοδαπούς στη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Να προσέξετε αυτό. Οι ξένοι στη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Επειδή μετά θα έχω άλλο υποκεφάλαιο που θα πω ο Άγιος στη ζωή των ξένων. Γυρίζουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, για τον Γέροντα Παΐσιο ο κόσμος ήταν το παν μετά το Θεό. Το ξέρετε πολύ καλά. Εκεί εφήρμοζε την αγάπη του και έλεγε και σαν μοναχός «Εγώ δεν έχω άλλη αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθα εδώ για να κάνω προσευχή από τον κόσμο». Δεχόταν κόσμο, πολλούς προσκυνητές. Εδώ ο κύριος Θακουβαρίς που και αυτός ήρθε στο Ιάσιο τότε και μας μίλησε τον Νοέμβριο του περασμένου, μας έλεγε πόσους έβλεπε κάθε μέρα εκεί και 200 άτομα στο κελί, στο προάβλιο του Αγίου Παϊσίου, στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, επειδή έκανε τον πόνο του κόσμου δικό του πόνο, πάντα έφερνε τον κόσμο μέσα του, αλλά ο κόσμος δεν τον άλλαζε. Αυτός άλλαζε προς το καλό τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή από εδώ
οι άντρες πάμε πολλές φορές στο Άγιον Όρος και αντί να παίρνουμε πράγματα από εκεί, ξεκινάμε εμείς με τα δικά μας τα κοσμικά. Και ο καημένος ο πάτερ, ο μοναχός, ο ιερομόναχος, που δεν έχει τόση δύναμη όπως ο Άγιος Παΐσιος, τα ακούει, γίνεται μικρός, και δεν έχει τη δύναμη να πει κάτσε, ρε Βασίλη που ήρθες από τη Σουρωτή, έλα να σου πω εγώ τα δικά μας τα πνευματικά. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτή τη δύναμη. Λοιπόν, έδινε στον κόσμο το φως της πίστεως. Και λοιπόν λέει, ο στόχος του μοναχού είναι να κάνει προσευχή για τον κόσμο. Και επίσης, όταν μιλάει για τον κόσμο γενικά, για όλους τους λαούς, τι λέει, τι μας ενώνει, ποια πρέπει να είναι η πρώτη φροντίδα του κόσμου. Και το λέει, ορίστε, όλη η βάση εκεί είναι, να μετανοήσει ο κόσμος. Αυτό ήταν το κήρυγμά του. Θα πείτε, α, εύκολο, το ξέρω κι εγώ. Ναι, το ξέρω. Το κάνω όμως. Και όμως ο Άγιος Παΐσιος είχε τη δύναμη με έναν λόγο να κάνει τον άνθρωπο να μετανοήσει. 10 λόγους μπορούσα να πω εγώ σαν πνευματικός. Αλλά δεν έχω την ίδια Άγια ζωή. Αυτός με έναν λόγο αλλάζει μια πορεία, σώζει μια ψυχή. Εδώ φαίνεται το χάρισμα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έγινε Άγιος και εγώ δεν θα γίνω ποτέ, επειδή δεν έχω αυτή τη ζωή την πνευματική. Αυτός όμως την είχε. Και γι' αυτό ερχόμαστε και γονατίζουμε και μαρτυρούμε για τη δύναμη την πνευματική του. Λοιπόν, θα περάσουμε πιο πέρα. Είναι γνωστός ο Γέροντας ως ευχέτης για όλο τον κόσμο. Στη βιογραφία του που έγραψε ο ιερομόναχος Ισαάκ, έχει ένα υποκεφάλαιο και ακριβώς έτσι λέει, ευχέτης, αλλά αληθινός, με πόνο. Ξέρετε τι έλεγε, όταν πήγαιναν εκεί οι άνθρωποι, όποιοι άνθρωποι και να πήγαιναν, από όλες τις χώρες έλεγε, πέστε μου κι άλλα, τι αντιμετωπίζετε, τι πόνο, τι προβλήματα, για να υποφέρω και να κάνω πιο θερμή προσευχή. Το κάνουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε χρόνο πολλές φορές. Κουραζόμαστε να ακούσουμε τον άλλο. Δύο-τρία πράγματα και κάτσε, έχω και εγώ τα δικά μου, άσε άλλη φορά. Αυτός καθόταν και άκουγε τον πόνο του άλλου. Θυμάστε, είναι ώρες όρθιος. Με καρκίνο άκουσε ένα παιδί έτσι για να τον αναπαύσει. Τι βλέπουμε εδώ, Κύπρος. Θυμάστε τα γεγονότα του 1974. Και αυτός τα είχε καταλάβει και έκανε θερμή προσευχή για την προστασία των αδελφών της Κύπρου. Επίσης εδώ είναι μια αυθεντική φωτογραφία της Ρουμανίας του 1989, όταν άλλαξε το καθεστώς και σκοτώθηκε ο Τσαουσέσκου. Τον έδιωξαν μετά από 25 χρόνια δικτατορίας. Εγώ ήμουν 19 χρονών. Τα έζησα αυτά τα πράγματα και μπορώ να μιλήσω πολλά, να πω πολλά από τη μνήμη. Λοιπόν, ο Γέροντας ήταν στο Άγιον Όρος, χιλιόμετρα από το Βουκουρέσκι εδώ, 800. Αλλά ήξερε πολύ καλά τι γίνεται και τον βλέπουν κάποιοι πατέρες που πήγαιναν σε μια αγρυπνία και ο Γέροντας κόκκινος έτσι, όλο και στεναχωρημένος, ρε παιδιά, εκεί που θα πάτε, κάντε προσευχή, μεγάλη σφαγή γίνεται στη Ρουμανία. Και συνεχίζει ο πατήρ Ισαάκ, τότε λέει, έγιναν τα γεγονότα και την επανάσταση που, όπως λέμε εμείς, με την ανατροπή του Τσαουσέσκου. Γιατί έκλαιγε, γιατί να στεναχωρηθεί, δεν είχε τα δικά του, δεν είχε αρρώστιες, δεν είχε καρκίνο, δεν είχε Έλληνες που κρεμόντουσαν από, έτσι, από τα χείλη του και περίμεναν με ελπίδα να θεραπευτούν αυτοί. Αλλά η αγάπη του περνούσε τα σύνορα. Περνούσε και αγκάλιαζε όλους. Εδώ είναι δύο παραδείγματα, αλλά όλος ο κόσμος ήταν στο χέρι του Αγίου Παϊσίου. Λοιπόν, αλλάζουμε. Τώρα οι ξένοι στη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Νομίζω ότι γύρισα, λοιπόν, χωρίς σύνορα. Υπάρχει και κυκλοφορεί στο ίντερνετ, ορίστε, μια προσευχή του Γέροντος Παϊσίου για όλο τον κόσμο. Δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά το βλέπετε και κυκλοφορεί και σε βιβλία. Τι λέει, μην εγκαταλείπεις τους δούλους σου,
που ζουν μακριά από την Εκκλησία κτλ. Αυτή, πώς θα πω, είναι η Διαθήκη, μπορούμε να πούμε, του Γέροντος. Δηλαδή είναι κάτι που τον αντιπροσωπεύει. Κύριε, όλους να τους έχεις κοντά και να τους βοηθήσεις. Τι έκανε, όχι μόνο προσευχή, όχι μόνο σύμβουλες, αλλά είχε συνεχώς πνευματική επαφή με τους άλλους, με όλο τον κόσμο. Και ένιωθε μέσα του ό,τι γινόταν σε όλες τις χώρες. Είχε αυτή την διάσταση, αυτή την χαρισματική διάσταση. Και μας λέει το βιβλίο ότι κάποτε που πήγε στους Αγίους Τόπους, περνούσε με το αεροπλάνο. Εδώ είναι μια φωτογραφία, δεν ήταν εδώ ο Γέροντας. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Περνούσε με το αεροπλάνο του πάνω και ένιωσε κάθε μια αγκαλιάση, μια χαρά. Και ρώτησε εκεί, τι έχουμε κάτω, Συρία. Λέει, ναι, ορθόδοξη χώρα, τόσους μάρτυρες που είχε η Συρία και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτω εκεί υπήρχαν λείψανα, κάτω υπήρχαν εικόνες, κάτω εκεί υπήρχαν ζωντανές εικόνες του Θεού, δηλαδή χριστιανοί που λάτρευαν τον Θεό, τον αληθινό, όπως και σήμερα και τους αποκεφαλίζουν και τους σκοτώνουν. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται. Μετά από λίγο ένιωσε κάτι άλλο μέσα στην ψυχή, μια στεναχώρια και ρώτησε τι είναι κάτω, άλλη χώρα, γειτονική, μουσουλμανική. Πώς θα το καταλάβει, επειδή είχε αυτό το δίκτυο, ας πούμε, και ψάρευε παντού, ήξερε παντού τι γίνεται, είχε αυτό το χάρισμα. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος στη ζωή των ξένων δεν έκανε διάκριση, δεν έκανε. Να πεις αυτός είναι Έλληνας, έλα να σου δώσω δύο λουκουμάκια, ο ξένος μόνο ένα, ήξερε εγώ τι. Εγώ παρατηρώ και στη ζωή μου και έτσι γύρω μου, ότι εμείς οι άνθρωποι, αν και οι πνευματικοί, θα έπρεπε να είμαστε πνευματικοί, κάνουμε διάκριση, κάνουμε διάκριση. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο που δεν μας αφήνει και πολύ να ανεβούμε πνευματικά. Και όταν βλέπουμε ένα ξένο, όποιος και να είναι, ή αν είναι από φτωχή χώρα με προβλήματα, τον έχουμε κάπου εκεί. Εγώ το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, το είπα και στο κήρυγμα, έχω εδώ έναν επίτροπο που μπορεί να το επιβεβαιώσει. Δεν αναπαύουμε καθόλου όταν έρχονται, ας πούμε, στα λιμόσυνά μας, εδώ, στην Ελλάδα θα το πω, τσιγάνοι, φτωχία, πεινασμένοι. Και ζητάνε ένα ευρώ εκεί. Και είδα δυστυχώς πολλές φορές, φύγε από εδώ, φύγε, σαν να μην μολυνθώ, ξέρετε, να το θέλω αυτό. Δεν είναι ψυχή του Θεού. Πώς είναι εκεί ένα κουλουράκι, επειδή έχεις το κουτί το ωραίο από το μνημόσυνο. Δώσε και στον αδελφό σου. Θα έκανε έτσι ο Άγιος Παΐσιος, ποτέ στη ζωή του. Όλους τους αγκάλιαζε σφιχτά. Γι' αυτό, για να εμείς είμαστε μιμητές του Αγίου Παΐσιου, όχι μόνο να διαβάσουμε και να μαζευόμαστε και να ακούμε γι' αυτόν. Αν θέλουμε να είμαστε έμπρακτοι μιμητές, θα κάνουμε αυτό. Τι θα έκανες, Άγιε Παΐσιε, σε αυτή την περίπτωση, με αυτόν τον τσιγάνο, με αυτόν τον άλλο. Και εννοώ τους αλλονταφούς. Τι θα τους έκανες, έτσι να κάνω κι εγώ. Και τότε, ναι, μπορούμε να πούμε ότι βαδίζουμε σωστά. Καθοδηγεί όλους με την ίδια αγάπη. Συμβουλεύει. Και φαίνεται αυτό. Ορίστε ο πιο στενός, έτσι δεν είναι, μαθητής του και πνευματικός άνθρωπος. Έχουμε μαρτυρίες δυνατές για τον ιερομόναχο Ισάκ. Ήταν Ιβανέζος. Άλλος που ζει τώρα, και ήταν μαθητής του Ισάκ, τον πλησίαζε ο πατήρ Κασιανός, πάλι από το Λίβανο, που μας ήρθε στο Ιάσο, στη Ρουμανία. Και είδε τον Άγιο Παΐσιο έτσι που λάμπει φως εκεί στο κελί της Αναστάσεως του Αγίου Όρους, στην Καψάρα. Λοιπόν, τους είχε κοντά. Ποτέ δεν σκέφτηκε ο Γέροντας Παΐσιος, αυτός είναι αλλοδαπός, να μην τον βάλω ηγούμενο. Και ήταν εκεί στη συνοδεία σε ένα κελί. Έτσι, πνευματικός πατήρ.
αλλά δεν είναι μοναδική φορά. Ήξερε και μπορούσε να θαυμάζει τους αλλοδαπούς εναρέτους μοναχούς. Αναφέρει πολλούς τα βιβλία που γράφει, λέει, για τις αθωνικές μορφές. Λέει, ξέρω τον γέρο Τάδε, που ήταν αλλοδαπή. Ω, τι ενάρετοι άνθρωποι, και λένε και τον θαυμάζουν, τους θαυμάζει. Αυτό τι δείχνει, ανοιχτός, όχι με διάκριση, ξεπέρασε αυτό το σύνορο το οποίο εμάς μας περικυκλώνει πολλές φορές, δυστυχώς. Και ξέρω τι λέω. Λοιπόν, άλλο θεραπεύει ασθενείς από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Εκείνοι που πήγαιναν σε αυτόν ή η προσευχή πετούσε μέχρι την Αμερική, Αυστραλία κτλ. Όπως και στην περίπτωση του Αγίου Πορφυρίου και άλλων Αγίων. Πολύ σύνορα. Και έχουμε εδώ δύο παραδείγματα. Ρωσία, μια κυρία που λέει και τον αριθμό των χαρτιών από το νοσοκομείο που ήταν εκεί μέσα και θεραπεύτηκε από τον Άγιο Παΐσιο που εμφανίστηκε, της έβαλε πάνω μια πετσετούλα και δεν χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση, θεραπεύτηκε επί τόπου. Και άλλο πράγμα, το οποίο το ξέρω εγώ προσωπικά, που είχα ορίστε ένα έτσι, σκουφάκι, ναι, ένα σκούφο του Αγίου Παϊσίου, ακριβώς αυτό, και το πήγα πριν χρόνια στη Ρουμανία για μία εβδομάδα. Και πήγα στην πόλη που γεννήθηκα εκεί, λειτουργήθηκα και λέω, ορίστε αγαπητοί χριστιανοί, να βάλετε όλοι σας αυτό το σκουφί του γέροντος του Αγίου, επειδή έτσι το λέω, χρόνια. Του Αγίου Παϊσίου. Λοιπόν, ελάτε να το βάλετε στο κεφάλι. Μετά από εβδομάδες, μου λέει ένας εφημέριος εκεί, του Πάτερ Ιωάννης, λέει, Πάτερ Πέτρε, ξέρεις κάτι? Τώρα το λέω, δίνω μαρτυρία. Χρόνια πάσχω από πονοκέφαλο. Χρόνια, χωρίς να σταματήσει ποτέ. Έβαλα το σκουφάκι, λύθηκε το πρόβλημα. Και είναι ένθερμος. Ήταν υποστηρικτής της αγιότητος του Αγίου Παϊσίου. Και τώρα τι να πούμε. Ορίστε εδώ προσκυνητές. Σας είπα, διάλεξα λίγες φωτογραφίες. Υπάρχουν πάρα πολλές, πάρα πολλοί χιλιάδες που περνούσαν στην Παναγούδα. Ο πρώτος αριστερά ήταν αρχιμανδρίτης και άλλη μοναχή, ο δεύτερος εγώ. Τώρα είναι επίσκοπος βοηθός του Πατριάρχου Ρουμανίας. Και μου άθεος ενάρετος άνθρωπος. Τον γνωρίσαμε, κύριε Ρεκόβαλη, τον θυμάστε. Λοιπόν. Εδώ, άλλοι προσκυνητές. Γιατί? Την απάντηση την ξέρετε όλοι σας. Τι άλλο έκανε? Κατέβαινε τον ουρανό ανάμεσα στους προσκυνητές. Όχι απλά τους συμβούλευε, αλλά τους έδινε να καταλάβουν τι είναι το Άγιο Πνεύμα, τι είναι το χάρισμα, τι είναι ο Παράδεισος. Και έτσι μπορούσαν να γευτούν λίγο από την χαρά του Παραδείσου. Τι λέει εδώ, αν και δεν ήξερε αγγλικά, ούτε γερμανικά, ούτε γαλλικά, μιλούσε με όλους. Πάλι ξεπερνούσε τα σύνορα, τα ανθρώπινα. Ποια γλώσσα? Του Αγίου Πνεύματος, της Πεντηκοστής, έτσι δεν είναι? Και θυμάμαι εδώ θα το πω, ο μεγαλύτερος πνευματικός της Ρουμανίας, που πέθανε το 1998, Πατήρ Κλεόπας, τον συνάντησε τον γέροντα τότε Παΐσιο. Υπάρχει φωτογραφία και οι δύο. Και πήγε και ο διερμηνέας εκεί να διευκολύνει και να μεταφράσει το διάλογο. Πατήρ Κλεόπας, ο πατήρ Παΐσιος. Μετά από λίγα λεπτά ο γέροντας Παΐσιος λέει, κάτσε εκεί. Εμείς πάμε, εγώ με τον γέροντα Κλεόπα, πάμε στο κελί να τα πούμε. Και δύο ώρες κάθισα μέσα στο κελί και ακουγόταν από έξω πως μιλούσαν. Τι γλώσσα. Βλέπετε. Λοιπόν. Όταν έχεις αγάπη, τίποτα δεν σε εμποδίζει να επικοινωνήσεις με τον άλλο. Εδώ σου ρωτεί, η γνωστή Μονή, μία από τις χιλιάδες φωτογραφίες, φέτος, πέρσι όταν έγινε η αγρυπνία, και ξέρετε, πάνω από 120.000 έτσι προσκυνητές πέρασαν και προσκύνησαν, πάρα πολλοί ήταν Ρουμάνοι, πάρα πολλοί ήταν Ρώσοι, Σέρβοι, εσείς βλέπετε τα πούλμαν, έτσι δεν είναι, τα βλέπετε και μπορείτε να διαβάσετε από πού. Και δεν είναι μόνο εδώ στη Σουλωτή, πηγαίνετε στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. 3, 4, 5 πούλμαν
από τη Ρουμανία, ας πούμε. Γιατί μιλάω για τη Ρουμανία, επειδή γνωρίζω από εκεί είμαι και εκεί, εγώ, αλλά γνωρίζω πολύ καλά το. Τρέχουν οι άνθρωποι όπως το ελάφι στο κρύο νερό, έτσι δεν είναι? Έτσι και εδώ έρχονται παιδιά από την Αμερική, από την όλους τους Υπήρους. Έχω συναντήσει και εγώ ένας κύριος από το Ιάσιο, γιατρός, πιστός, γονατίζει. Τι νομίζετε ότι λέει εκεί, μόνο για τον εαυτό του? Θα ήταν πολύ φτωχή η προσευχή να έλεγε: Κύριε, να έχω καλή παραθεία. Κύριε, να βρω λύσεις καλές στους ασθενείς μου. Νομίζω, και αφού τον γνωρίζω πολύ καλά, νομίζω ότι είχε μαζί του όλους τους ασθενείς του και τους φίλους και τους εχθρούς. Αυτό κάνει ο Άγιος. Ενώνει τους ανθρώπους με το καλό παράδειγμα που έχει. Ομώνυμη. Το έβαλα, τι να κάνω. Έβαλα αυτή τη φωτογραφία, είναι η Παΐσια. Είναι η μικρή μου κόρη που γεννήθηκε με ευλογία και τι άλλο όνομα. Αφού ασχολούμαι με τον Γέροντα, αν και ενάξιος, είπαμε Παϊσία πρέπει να ονομαστεί. Και όπως αυτοί, πάρα πολλά παιδιά φέρνουν αυτό το όνομα. Όπως πας τον Άγιο Αρσένιο στην Χαλκιδική και μου ακούς, Αρσένιο, κάτσε εδώ, παιδάκια, Αρσένιο, έτσι δεν είναι? Όπως πας τον Άγιο Νεκτάριο και το διαπίστωσα και εγώ και πολλά παιδιά Νεκτάριο. Εδώ είναι ο Μητροπολίτης Ιασίου, αυτός που διοργάνωσε το πρώτο συνέδριο παγκοσμίως για τον Άγιο Παΐσιο. Και δόξα του Θεού που δικαιωθήκαμε, μετά από δύο μήνες έγινε ανακήρυξη και όλοι χάρηκαν πάρα πολύ. Εδώ γονατίζει ταπεινός μπροστά στην πλάκα ενός μοναχού, ενός αγιορείτου μοναχού, αλλά είχε αναγνωρίσει την αγιότητα της ζωής του. Για να δούμε τι άλλο. Ποιος άλλος αναγνωρίζει αυτό? Τον ξέρετε πολύ καλά, ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ο Αθανάσιος, σε μια αγρυπνία που ήταν με τον δικό μας Σεβασμιότατο. Ορίστε, και ξέρετε ότι ήταν μαθητής του και πήγε εκεί στην Κύπρο πάρα πολλά στοιχεία για τον Άγιο Παΐσιο και οι άνθρωποι εκεί είναι διαμορφωμένοι πνευματικά με την σφραγίδα του Αγίου Παϊσίου. Το έχω δει τώρα που πήγα στα εγγένεια αυτού του ναού από τη Λεμεσό. Λοιπόν, έγιναν τα εγγένεια. Λίγο μετά την Αγιοκατάταξη, ο ναός είναι νέος, καινούριος, του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου. Και έλεγε χρόνια ο Μητροπολίτης Λεμεσού, θα γίνει Αγιοκατάταξη, όποτε θα γίνει, θα περάσει Κυριακή και την πρώτη Παρασκευή μετά την Κυριακή θα κάνω τα εγγένεια. Έτσι και έγινε, αμέσως μετά. Δηλαδή, πράγματα βλέπετε έτσι, πολύ καλά οργανωμένα, με το Άγιο Πνεύμα, μάλιστα. Εδώ, τώρα να μην σας κρατήσω πολύ, θα βιαστώ λίγο, είναι στιγμές από τα εγγένεια, έτσι στην Αγία Τράπεζα, οι προσκυνητές που εδώ κοντά έχουν τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου και δεν είναι πρώτη φορά, με τον Γέροντα Θεόπιτο εκεί, δεν είναι πρώτη φορά που πήγε εκεί. Άλλο στοιχείο, η αδελφοποίηση των Αγίων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Άγιος, δεν έχει μόνο τους πιστούς στην καρδιά του, αλλά όπως είπα και πριν, έχει και τους Αγίους. Είναι χέρι-χέρι με τον Άγιο Αρσένιο, με την Αγία Ευθυμία, με την Παναγία, με τον Θεό γενικά. Λοιπόν, πώς εκφράζουν οι άνθρωποι τον θαυμασμό? Μεταφράζουν τα βιβλία. Εδώ γράφονται βιβλία αρκετά. Εδώ, ορίστε, έχουμε βιβλία που κρατάτε στο χέρι. Και υπάρχει σαν ανταγωνισμός, ποιος θα προλάβει να πει περισσότερα, να βγάλει από τη μνήμη των ανθρώπων περισσότερα στοιχεία. Αλλά άλλοι βιάζονται να τα μεταφράσουν αυτά. Και αμέσως θα βλέπει στα βιβλιοπολία του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πάνε οι πληροφορίες σε τον Άγιο Παΐσιο σε όλο τον κόσμο, με πολύ δύναμη. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι, και σύγχρονοι και παλιοί. Αλλά για τον Άγιο Παΐσιο γράφουν και μεταφράζουν με άλλη επιθυμία, με άλλο πόθο. Τι να πω, είναι κάτι άλλο. Εδώ ας πούμε έχουμε στα ρωσικά το βιό του Γέροντος, τους λόγους της Ρωτής. Εδώ στη λιβανέζικη γλώσσα, όχι στα αραβικά, σε αυτή την διάλεκτο,
που μου έδωσε ο πατήρ Κασιανός, λέει να πας στη Γερόνησα, από τη Ρουμανία μου το έδωσε στο χέρι στη Ρουμανία, να πας στη Σουρωτή, στη Γερόνησα. Αυτό το αραβικό βιβλίο. Βλέπετε εσείς εδώ τι γίνεται. Δηλαδή πώς ενώνεται ο κόσμος και εξαφανίζονται οι διαστάσεις και οι γλώσσες και όλα αυτές και οι αποστάσεις. Για να δούμε κάτι άλλο. Εδώ είναι στα ρουμανικά. Χωρίς υπερηφάνεια, θα σας πω, από όλους τους λαούς που βιάζονται να μεταφράσουν αυτά τα έργα, είναι η Ρουμανία. Ο ρουμανικός λαός. Δεν είναι φρέσκο το βιβλίο και αμέσως το βλέπει στα βιβλιοπωλεία της Ρουμανίας, μεταφρασμένο. Είναι μια επιθυμία, νομίζω ότι ο κύριος Ακουβαλής το διαπίστωσε, το κατάλαβε. Έτσι, πάρα πολύ ζήτηση, δίψα για τον πνευματικό λόγο και κυρίως για τον Άγιο Παΐσιο. Πέρα από τα βιβλία, εδώ ενδεικτικά έδειξα κάτι, έχουμε και ένα DVD, δηλαδή η μετάφραση στα ρουμανικά του DVD «Ο ασυρματιστής του στρατού και του Θεού», που σας είναι γνωστό. Τώρα πρόσφατα κάναμε και ένα CD για το αμάξι και όταν πήγαμε στη Ρουμανία με τη βοήθεια της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, έτσι μοιράσαμε από 1000 κομμάτια και το ένα και το άλλο. Και οι εικόνες που βλέπετε και εδώ, δόξα τω Θεώ. Τι άλλο κυκλοφορεί για τους Αγίους, για τον Άγιο Παΐσιο. Ορίστε, εδώ είναι οι χαιρετισμοί του Αγίου Παΐσιου. Πάτησα κάπου στο ίντερνετ και βγαίνουν πάρα πολλά αποτελέσματα. Εσείς έχετε τους βίους του Αγίου Παΐσιου, διάφοροι. Έχετε τους χαιρετισμούς ή τις ακολουθίες. Ο Μητροπολίτης Ιωήλ, ή η Σουρωτή, ή στο Άγιον Όρος. Αλλά και οι Ρουμάνοι, μιλάω επειδή ξέρω, έφταξαν δικό τους κείμενο. Δικούς τους χαιρετισμούς, σαν έκφραση θαυμασμού και ευλάβειας προς τον Άγιο Παΐσιο. Και κυκλοφορούν και με φωνή και ψέρνουν και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ζωντάνια, τίποτα άλλο. Ορίστε το συνέδριο για το οποίο σας μίλησα. Τώρα πλησιάζουμε προς το τέλος. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Βιάζουμε λίγο να μην καθυστερήσουμε πολύ. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή ενέργεια. Εδώ μέσα είναι ο κύριος Ακουβαλής, ένας αρχιμανδρίτης που είναι ηγούμενος της Μονής Τριών Ιεραρχών, όπου ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση του 1921. Είναι ιστορικό το μέρος εκείνο. Σε αυτή τη Μονή όπου έγινε η ανακήρυξη με τον Αλέξανδρο τον Υψηλάντη, έτσι, είναι ηγούμενος αυτός ο πατήρ Νικηφόρος. Ο κύριος Μαντζαρίδης, ο κύριος Κεσελόπουλος από τη Θεσσαλονίκη και ένας καθηγητής από το Βουκουρέστι. Έδωσαν την προσωπική τους μαρτυρία για τον Γέροντα Παΐσιο, ο Γέροντας Θεόκλητος. Επίσης, που τον γνώρισε, εδώ έχουμε παρουσία σχεδόν 100 ηγουμένων από ανδρικές ή γυναικείες μονές που παρευρέθηκαν εκεί σε αυτή την εκδήλωση. Είχαν και σύναξη και όλοι αυτοί που βλέπετε είναι ηγούμενοι πίσω-πίσω εκεί, είναι και μαθητές εκκλησιαστικού λυκείου. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί πήραν τον σπόρο τότε με το συνέδριο και δεν ήταν το πρώτο. Είχαν διαβάσει τον βίο κτλ. Και τον πήγαν στο μοναστήρι τους και το καλλιεργούν. Εδώ μιλάμε για άλλη εκδήλωση στο Βουκουρέστι που έγινε τώρα πρόσφατα. 5 Μαρτίου που πήγαμε, μας κάλεσαν για να μιλήσουμε πάλι για τον Γέροντα Παΐσιο. Ο κύριος Αθανάσιος εδώ και εδώ και εγώ. Πήγαμε στη νομική σχολή. Ήταν πολύ ωραία. Ορίστε κάποιες εικόνες που δείχνουν έτσι την επιθυμία του κόσμου, μιλάω. Του κόσμου, όχι ενός λαού, του κόσμου γενικά, για να πάρουν στοιχεία από τη ζωή του Αγίου Παΐσιου. Εδώ είναι η αίθουσα τελετών της νομικής σχολής του Βουκουρεστίου. Και τι άλλο θέλω να πω, πατώντας το ίντερνετ, ας πούμε Γέροντας Παΐσιος, θα βρείτε χιλιάδες αποτελέσματα. Δηλαδή χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, σε όλες τις γλώσσες. Εδώ είναι ας πούμε στα αραβικά. Είπα για να μπω λίγο στους Κινέζους, στην Ινδονησία, στους Άραβες και τα λοιπά. Όπου και να μπεις, θα βρεις τον Άγιο Παΐσιο. Θα βρεις μεταφράσεις, εικόνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε πέρασε πάλι τα όρια, τα σύνορα της Ελλάδος. Λοιπόν, εδώ θέλω να δείξω ακριβώς πώς ασχολούνται μερικοί. Σε μια ιστοσελίδα ανακοινώνει την Αγιοκατάταξη. Αλλά τι κάνει? Βάζει σε πολλές γλώσσες.
όλες αυτές οι τρεις σελίδες ήταν μαζί. Αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, δεν ξέρω τι άλλο, ιταλικά κτλ. Κτλ. Τι δείχνει αυτό? Την παγκόσμια διάσταση της προσωπικότητας του Αγίου Παϊσίου. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον που έχουν οι άνθρωποι για την προσωπικότητά του. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μεγάλο πράγμα αυτό. Επειδή έχουμε τα μέσα. Έχουμε τα μέσα. Θέλω να τονίσω κάτι. Και με αυτό τελειώνω. Αφού σας ανέφερα την Ενωμένη Ρωμαιοσύνη που βοήθησε και βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει γνωστός ο Άγιος Παΐσιος. Μας βοήθησε και με τα συντή αυτά. Εκεί υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται Πολύγλωσση Ορθοδοξία. Δηλαδή το σκεπτικό ποιο ήταν. Έλα να κάνουμε να φτιάξουμε μια ομάδα και να βγαίνει το μήνυμα του χριστιανικού σε όλο τον κόσμο. Και έτσι έχουμε ιστοσελίδες σε διάφορες γλώσσες. Τώρα φτιάχνουν και τα ελληνικά, αλλά έχουμε στα αγγλικά, αραβικά, αρμενικά, γερμανικά, ρουμανικά, είμαι υπεύθυνος, και άλλα και άλλα. Τουρκικά. Και πάρα πολλοί πατάνε εκεί, ανοίγουν και ωφελούνται. Και είμαστε στην αρχή. Γιατί? Επειδή όλα αυτά γίνονται με ευλογία. Επειδή όλα αυτά που σκοπεύουν στο να μιμηθούμε τον Άγιο Παΐσιο και τους Αγίους γενικά. Γι' αυτό έχει επιτυχία. Γι' αυτό. Τώρα, βλέπετε αυτό το κενό. Να μιλήσω εγώ ή εσείς. Εγώ θα σας καλούσα, θα σας έδινα το μικρόφωνο σε όλους σας να πείτε γιατί τόση ευλάβεια απέναντι σε αυτόν τον Άγιο. Νομίζω ότι και είμαι σίγουρος ότι όλοι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Γιατί? Επειδή έχετε προσωπικές εμπειρίες. Είτε τον γνωρίσατε, είτε θεραπευθήκατε, είτε σας έβαλε σε ένα πνευματικό δρόμο, είτε και η παρουσία του εκεί στον τάφο σας δίνει αφορμή να σκεφτείτε τον Παράδεισο. Γι' αυτό τόση ευλάβεια είχε αγάπη, την προσέφερε όχι εν μέρη, αλλά 100% σε όλους. Σε όλους. Είχε ταπεινοφροσύνη μπροστά σε όλους, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και όλα που έκανε, που σκεφτόταν και που έλεγε, αφορούσαν τους πάντες, όλους. Γι' αυτό τόση ευλάβεια στον κόσμο. Και τότε κλείνω με μια ευχή. Μακάρι να το μιμηθούμε και εμείς, να πάρουμε από τις αρετές του, από την αγάπη του προς τον πλησίον, όποιος και να είναι το πλησίον, και έτσι να βαδίσουμε ωραία σε αυτή την γη και να είμαστε χέρι-χέρι μαζί του και στον Παράδεισο. Νομίζω κάτι άλλο καλύτερο δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την παρουσία μας εδώ, σε αυτή την αίθουσα, γιατί αυτό δείχνει μία κλίση της καρδιάς σας να γνωρίσετε τον Άγιο Παΐσιο, που ήδη τον γνωρίζετε πιο πολύ, και μία κλίση της καρδιάς να πλησιάσουμε πιο κοντά στο Θεό. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά τα ωραία πράγματα που ακούστηκαν εδώ πέρα. Ελπίζω να μην σας κουράσω κι εγώ με τη σειρά μου τώρα, γιατί έχει περάσει και λίγο η ώρα. Η δικιά μου ομιλία θα ήταν σχεδιασμένη να ακολουθήσει δύο τρόπους. Ένας ήταν να δούμε κάποιες φωτογραφίες του γέροντα από την παιδική του ηλικία μέχρι την κοίμηση και να σχολιάζω αυτές τις φωτογραφίες με τα λόγια που μου έλεγε και με τις διδαχές που μου έλεγε αυτός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό το μυστήριο της αγιότητας. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος έφτασε σε αυτό το πολύ μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο ύψος πνευματικό και έχει γίνει ένας παγκόσμιος φάρος. Αυτό είναι ένα μυστήριο πραγματικά, το οποίο κρύβεται από τα μάτια μας.
Παρόλα αυτά, λίγο-λίγο μπορούμε να το ψαχουλέψουμε. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε λέγοντας... Είσαι έτοιμος, πάντα, πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε από την καταγωγή του. Η καταγωγή του πατρός Παϊσίου ήταν από την Καπαδοκία. Είναι από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Σήμερα είναι οι Τούρκοι εκεί πέρα. Η Καπαδοκία ήταν γνωστή από την αρχαιότητα για την πολύ βαθιά χριστιανική παράδοση που είχε και για τους πολλούς μεγάλους Αγίους τους οποίους ανέδειξε. Εκεί λοιπόν στην Καπαδοκία υπήρχε ένα χωριό, τα Φάρασα, Κεφαλοχώρη, με 5 μικρότερα ελληνικά χωριά γύρω-γύρω. Εκεί ζούσε ο ελληνικός πληθυσμός και εκεί ζούσε η οικογένεια του πατρός Παϊσίου. Ο πατέρας του ήταν ο πρόεδρος του χωριού, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και στρατιωτικός ηγέτης, γιατί τα χωριά αυτά δεχόντουσαν τις συχνές επιθέσεις των Τούρκων ληστών, των Τσετών, και μόνοι τους αμυνόντουσαν. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο πατήρ Παΐσιος και σε εκείνο το χωριό υπήρχε ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος ήταν ο παπάς των χωριών. Το πόσο θαυματουργός ήταν ο Άγιος Αρσένιος, το λένε τα λόγια που λέγανε οι πρόσφυγες. Εμείς λέει εκεί δεν ξέραμε τι θα πει αρρώστια. Αν είχαμε κάποιο πρόβλημα πηγαίναμε στον Άγιο Αρσένιο, μας διάβαζε λέει και γινόμασταν καλά. Και όχι μόνο οι Έλληνες των 5 χωριών, αλλά και οι Τούρκοι πήγαιναν εκεί πέρα και ζητούσαν τη θεραπευτική δύναμη του Αγίου Αρσενίου. Όταν λοιπόν γεννήθηκε στην οικογένεια του Προέδρου, του Εσνεπίδη, το καινούριο παιδί, θα το βάφτιζε ο Άγιος Αρσένιος και όλοι θέλανε να του δώσουν ένα όνομα. Τότε ο Άγιος Αρσένιος αντέδρασε και είπε: «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο τόπο, στο πόδι σας, και εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου». Και από μικρή ηλικία λοιπόν, ο Άγιος Αρσένιος του έδωσε το όνομά του και τον ονόμασε Αρσένιο και τον άφησε καλόγερο στο πόδι του. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το χάρισμα του Αγίου είχε προβλέψει την εξέλιξη που θα είχε αυτό το μικρό παιδί ή η ευχή του Αγίου τον οδήγησε σε αυτόν τον έντονα πνευματικό δρόμο. Εδώ βλέπουμε τον πατέρα Παΐσιο ανάμεσα στη μητέρα του, όταν ήταν ακόμα μικρό παιδάκι. Θυμάμαι που μου έλεγε, λέει, εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό είχα τόση μεγάλη ευλάβεια που πήγαινα στην εκκλησία πριν πάει ο παπάς και ο ψάλτης και περίμενα, λέει, να έρθουν να ανοίξουν τον ναό. Είχε τόση μεγάλη ευλάβεια που ήθελε συνέχεια να διαβάζει τους βίους των Αγίων και τα βιβλία της εκκλησίας. Ερχόμουν, λέει, από το σχολείο, πετούσα την τσάντα, λέει, και έφευγα, έτρεχα, λέει, έξω από το χωριό, είχε βρει έναν βράχο και ανέβαινε πάνω στο βράχο και προσευχότανε. Ήθελα, λέει, από μικρός να γίνω στυλίτη. Τώρα ένα μικρό παιδί στο δημοτικό, έτσι. Καθόμουν, λέει, εκεί πέρα προσευχόμουν μέχρι το βράδυ, λέει, και όταν άρχισε να κρυώνω και να με κόβει η πείνα, κατέβαινα από το βράχο και έλεγα, δεν πειράζει, πάω να φάω σπίτι λίγο και ξανάρχομαι. Δηλαδή περνούσε ώρες προσευχής, όντας παιδί του δημοτικού. Από πού έβγαινε αυτή η μεγάλη ευλάβεια? Έβγαινε βέβαια, τα παιδιά κληρονομούν τους γονείς όχι μόνο στα υλικά πράγματα, το σπίτι, το χωράφι, αλλά κληρονομούν και τις αρετές των γονιών. Δηλαδή η οικογένεια του Αγίου, η μάνα του ειδικά και ο πατέρας του, ήταν πολύ πνευματικοί άνθρωποι κι αυτοί. Έλεγε μάλιστα για τις νηστείες που έκαμπνε. Αυτός βέβαια τους υπερέβαλε στις νηστείες. Όταν ήμουν μικρός, λέει, δεν είχα διάκριση, λέει, και νήστευα πάρα πολύ, τόσο πολύ, λέει, που είχε αδυνατήσει ο λαιμός μου και με δυσκολία, λέει, κρατούσα το κεφάλι μου. Και με μάλωνε η μάνα μου, ας πούμε, και φοβόταν πως πάθω κάτι κακό. Δεν ήταν καλά, λέει, αυτά που έκαμπνε.
Από εκείνη τη μικρή ηλικία λοιπόν αρχιτάει να ζει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να ζήσω τόσο έντονα την πνευματική ζωή όπως τη ζούσε ο μικρός Αρσένιος. Όπως τη ζούσε ο μικρός Αρσένιος. Μεγαλώνοντας αργότερα μου είπε το εξής, τι προσοχή είχε. Λέει, εγώ όταν περπατούσα στον δρόμο δεν κοιτούσα, λέει, τα πρόσωπα των γυναικών, γιατί από μικρός είχα ξεκαθαρίζω στο μυαλό μου και έλεγα ότι εγώ θα μεγαλώσω, θα γίνω καλόγερος. Και δεν ήθελα, λέει, να κοιτάω τα πρόσωπα των γυναικών. Και κοιτούσα συνέχεια κάτω. Αφού, λέει, περνούσαν από δίπλα μου, λέει, ξαδέλφες μου, αδελφές μου, και εγώ δεν τις έβλεπα, λέει, δεν τις μιλούσα, λέει, δεν τις χαιρετούσα. Και πήγαιναν μετά και κάνανε παράπονα στη μάνα μου. Λέει, ο Αρσένιος δεν μας χαιρετάει, λέει, στον δρόμο. Και του το είπε η μάνα του και λέει, καλά, ρε μάνα, αυτό θα κάνω εγώ, λέει, θα χαζεύω τα πρόσωπα των γυναικών. Κοιτάξτε τώρα, μικρό παιδί, πόση ακρίβεια έχει στη ζωή του. Πόση ακρίβεια έχει στη ζωή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτή η μεγάλη πνευματική ζωή του Γέροντα Παΐσιου, κατά κάποιον τρόπο, πώς να το πούμε τώρα, ενόχλησε και την οικογένειά του. Ο αδερφός του, είπαμε, να είσαι της εκκλησίας, ρε παιδάκι μου, αλλά όχι και τόσο πολύ, ας πούμε. Και άρχισε να του κρύβει τα βιβλία, άρχισε να του κρύβει τους βίους των Αγίων για να προσπαθήσει να τον κάνει να είναι λίγο πιο κοσμικός. Και τότε αντέδρασε ο μικρός Αρσένιος, φτάσαμε στα χέρια, λέει, μαλώσαμε σχεδόν, λέει, για αυτό το θέμα. Τότε έρχεται ένας μεγάλος πειρασμός στο μικρό Αρσένιο, έτσι, σε παιδί του. Έρχεται ένας θείος του και λέει στον αδελφό του, άσε, λέει, θα σου τον κάνω εγώ να μην πιστεύει τίποτα. Και πάει, λέει, με πιάνει μια μέρα, έτσι, με το καλό, και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου, ότι ο άνθρωπος προέρχεται από το πίθητο. Ήταν, λέει, και συγγενής, ήταν και πιο μεγάλος, του τα είπε και έτσι φτιαγμένα ωραία, κλονίστηκε ο μικρός Αρσένιος. Σου λέει, και τι είναι αυτά τώρα. Λέει, αυτά, λέει, που σας λέμε για το Χριστό και την Παναγία, σας τα λέμε, λέει, επειδή είστε μικροί να κάθεστε ήσυχα, λέει. Τώρα που μεγάλος, λέει, δεν πρέπει να τα πιστεύεις αυτά. Ήταν μια κατευθείαν επίθεση στην πίστη που είχε ο μικρός Αρσένιος. Κλονίστηκα, μου λέει ο γέροντας, και έφυγα τρέχοντας και πήγα στο εκκλησάκι, είχε ένα εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό. Και έλεγε στον Χριστό, Θεέ μου, λέει, αν υπάρχεις, τώρα θέλω να σε δω. Και δώσ' του προσευχή και δώσ' του μετάνοια, δώσ' του προσευχή, Θεέ μου, να σε δω, με κλάματα, τίποτα, λέει, δεν γινόταν τίποτα. Απέκαμα, λέει, μετά από ώρες, κουράστηκα, ακούμπησα λίγο την πλάτη μου στο τοίχο, κάθισα κάτω, και εκεί που καθόμουν, λέει, κουρασμένος πολύ, έπεσε το μάτι μου στο Χριστό, στον Εσταυρωμένο, και είπα μέσα μου, ο Χριστός και Θεός να μην ήτανε, αφού ήταν τόσο καλός άνθρωπος και αφού θυσίασε τη ζωή του για μένα, και εγώ, λέει, αξίζει να θυσιάσω τη δικιά μου τη ζωή για αυτόν και θα τον ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή. Μόλις τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο μέσα του, τότε ήρθε και η βοήθεια του Θεού. Άνοιξε ο ουρανός, λέει ο γέροντας, και είδε μπροστά του τον ίδιο τον Χριστό. Ήτανε από τις πρώτες θεοπτίες, εγώ δεν θυμάμαι να μου είχε πει άλλη πιο μπροστά, ήτανε μικρό παιδί και είχε μία θεοπτία, είχε ένα πνευματικό γεγονός που μεγάλοι ασκητές μετά από χρόνια άσκησης αν αξιωθούν να ζήσουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή ήταν από μικρός, θα λέγαμε, εκκυλίας μικρός αγιασμένος. Εδώ είναι με τον Άγιο Αρσένιο που τον βάφτισε και τον άφησε καλόγερο στο πόδι του σε μεγάλη ηλικία. Εδώ είναι στην εποχή που ήταν στο δημοτικό, αυτή περίπου ήταν η ηλικία του που είδε αυτή τη θεοπτία. Και γίνα λίγο πίσω. Εδώ θέλω να σας διηγηθώ και ένα άλλο περιστατικό, αλλά δεν ξέρω αν μας πάρει ο χρόνος. Εδώ είναι στο στρατό.
Στο στρατό η συμπεριφορά του γέροντα ήταν κάτι το αξιοθαύμαστο. Όταν είχε πάει στο στρατό, όλοι του ρίχαν τις αγκαρίες. Κάνε το δικό μου νούμερο, πάνε να πλένεις εσύ τα αυτά, και αυτός, επειδή ήταν φιλότιμος, πήγαινε και βοηθούσε, ας πούμε, όλους τους φαντάρους εκεί πέρα. Στην αρχή τον κοροϊδεύανε λίγο τον γέροντα. Αλλά πάρα πολύ γρήγορα αυτή η κοροϊδία μετετράπηκε σε ένα βαθύτατο σεβασμό. Όταν κατάλαβαν τη μεγάλη αγάπη που είχε ο γέροντας μέσα του. Θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό. Μου έλεγε ο γέροντας, όταν γινόταν, λέει, κάποια επικίνδυνη μάχη, παρακαλούσα τον διοικητή να πάω εγώ σε αυτή τη μάχη και να βγάλει τους άλλους. Ιδιαίτερα, λέει, αν ήταν κάποιος παντρεμένος και είχε μικρά παιδιά, δεν το άντυχε η ψυχή μου, λέει, να τον αφήσω να πάει αυτό στη μάχη και να μείνω εγώ στα μετόπιστε. Παρακαλούστε τον αξιωματικό να πάει αυτό στην επικίνδυνη αποστολή. Καλύτερα να σκοτωθώ μια φορά, μου λέει, παρά να με σκοτώνει η συνείδησή μου κάθε μέρα. Τέτοια αγάπη είχε από εκείνη εποχή, πριν γίνει καλόγερος. Η αγάπη του έφτανε στην αυτοθυσία, να πεθάνει αυτό να ζήσουν οι άλλοι. Μου έλεγε, μου διηγόταν ένα περιστατικό. Έπεφταν, λέει, όλμοι μέσα στο στρατόπεδο τότε και γινόταν χαμός. Βρήκα, λέει, μια γούρνα, λέει, και χώρισε ίσα ίσα που χωρούσε. Έρχεται ένα στρατιώτης άλλος και μου λέει, να μπω κι εγώ. Τι να μπει, λέει, εγώ δεν χωρούσα. Βγήκε ο γέροντας για να μπει ο άλλος μέσα. Πάλι βλέπετε ότι την αγάπη του που βάζει τον εαυτό του να πεθάνει, αυτός να ζήσει ο άλλος. Τέτοια αγάπη ποιος έχει φτάσει ποτέ να έχει. Και ακόμα δεν έχει αρχίσει την έντονη πνευματική ζωή, είναι στρατιώτης. Αλλά και η χάρη του Θεού τον σκέβαζε από εκείνο το μικρό. Θυμάμαι, μου έλεγε ένα άλλο περιστατικό, τους είχαν περικυκλώσει μία ομάδα και ήτανε χαμένοι. Τότε διηγείται ένας στρατιώτης, του σηκώθηκε, λέει, ο Αρσένιος όρθιος και προσευχότανε. Και τον λέω, τι κάνεις, βρε παιδί μου, τον άρπαξα, λέει, και τον τράβηξα κάτω. Του λέω, τι κάνεις, να, λέει, προσευχόμουν στο Θεό, λέει, να μας γλιτώσει, λέει, να με πάρει εμένα να γλιτώσετε εσείς. Άκου τώρα. Και η χλένη έγινε κόσκινο και αυτός δεν έπανε τίποτα. Πάρα πολλά, έχω και άλλες ιστορίες να σας πω, αλλά φοβάμαι να μην σας κουράσω. Πάει παρακάτω. Πάλι εδώ είναι σαν στρατιώτης, όπου με αυτή τη μεγάλη του αυταπάρνηση υπηρέτησε την πατρίδα και μετά έγινε μοναχός. Γιατί είχε τάξει από μικρός να γίνει μοναχός. Πρώτα ασκήτεψε κοντά στην Κόνιτσα όπου μεγάλωσε. Υπάρχει ένα μοναστήρι, η Μονή του Ομοίου, έξω από την Κόνιτσα. Εκεί πήγε ο γέροντας και μόνος του επί 3 χρόνια δούλευε με τη βοήθεια και των κατοίκων να επιδιορθώσει το μοναστήρι, γιατί είχε τάξει στην Παναγία ότι θα επιδιορθώσει το μοναστήρι. Εδώ τον βλέπουμε ερημίδη στο Στινά. Το Στινά είναι στην Αίγυπτο, μέσα στην έρημο. Πέτρα και άμμος. Αυτό το κτίριο που βλέπετε δεν είναι το... είναι κάποιο εκκλησάκι, δεν είναι το κελί. Πήγα εγώ εκεί πέρα. Πήγα. Υπάρχει η Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Ο γέροντας δεν ζούσε μέσα στο μοναστήρι με τους άλλους πατέρες, αλλά περίπου 1,5 ώρα ποδαρόδρομο από το μοναστήρι φτάνουμε στο κάθισμα της Αγίας Επιστήμης, Αδριανού και Επιστήμης. Εκεί, λοιπόν, τα βράχια είναι σφιχτή άμμος. Είχε σκάψει, λοιπόν, τον βράχο, είχε κάνει μια κοιλότητα και εκεί μέσα ζούσε. Και για πόρτα τραβούσε ένα θάμνο. Τραβούσε ένα θάμνο μπροστά, έμπαινε αυτός μέσα και τραβούσε το θάμνο, ας πούμε, για να μην τον ενοχλούν, ξέρω εγώ, τι μπορεί να τον ενοχλήσει. Εκεί έζησε έντονη πνευματική ζωή, ερημίτης κανονικός. Το πρόβλημα, λέει, ήταν το νερό. Αλλά οικονόμησε ο Θεός, λέει, και βρήκα, λέει, στη σχισμή ενός βράχου να στάζει νερό. Έβαλα από κάτω και μάζευε περίπου ένα κανατάκι νερό την ημέρα. Και με αυτό, λέει, μπορούσα να ζήσω. Ευχαρίστηκε το Θεό και έζησε εκεί πέρα. Εδώ έζησε πολύ μεγάλες πνευματικές εμπειρίες.
μου διηγήθηκε κάπως, θα σας πω μία από αυτήν. Επειδή τότε κάναμε συζήτηση σχετικά με τις άλλες πνευματικότητες, δηλαδή που σήμερα έχουν γίνει πολύ της μόδας στην πατρίδα μας και υπάρχει αυτή η δίσδυση των ανατολικών θρησκειών και των ανατολικών δοξιασών μέσω της γιόγκα, του διαλογισμού και όλα αυτά, και επειδή πάνε να μας αλλάξουν τα φώτα στην κυριολεξία, να μας απομακρύνουν από την πίστη μας, πολλοί νέοι ήταν επηρεασμένοι από αυτά τα πράγματα και εγώ ήμουν επηρεασμένος από αυτά τα πράγματα, και κάνοντας αυτές τις τεχνικές του διαλογισμού και της γιόγκα, βλέπει κανείς κάποια περίεργα φώτα, τα οποία όμως είναι περίεργα φώτα. Και ενώ συζητούσα αυτό το γεγονός με τον γέροντα και του έλεγα, μανά, και οι άλλες θρησκείες έχουν, ας πούμε, και αυτές εμπειρίες και τέτοια και τα λοιπά, μου απάντησε, θα σου πω την απάντηση, μου λέει, κοίταξε παιδί, μου λέει, δύο πνευματικές δυνάμεις υπάρχουν στον κόσμο, ο Θεός και ο Διάβολος. Εμείς είμαστε με τον Χριστό. Αυτοί, λέει, με ποιανού δύναμη τι κάνουν αυτοί? Και ο Διάβολος, λέει, έχει δυνάμεις αρχαγγέλου και μπορεί να εμφανίζεται, λέει, και σαν άγγελος φωτός. Και μπορεί να κάνει και θαύματα, λέει, γιατί έχει τη δύναμη του αρχαγγέλου. Να σου πω κι εγώ ένα περιστατικό, λέει. Έβγαινα, λέει, τα βράδια από τη σπηλιά μου και πήγαινα σε ένα βράχο εκεί πάνω, από το οποίο έβλεπα το μοναστήρι, για να κάνω προσευχή όλη τη νύχτα, να βλέπω το μοναστήρι και να προσεύχομαι για τους πατέρες. Σε μερικά σημεία, λέει, που ήταν σκοτεινά, είχα ένα τσακμάκι, λέει, άναβα λίγο το τσακμάκι να δω που θα πατήσω. Οπότε πατώντας, λέει, το τσακμάκι σε ένα σημείο, ανάβει, λέει, ένα φως προβολέας, λέει, στο γήπεδο, τι να σου πω. Έγινε μέρα, λέει, ακόμη και μια καρφίτσα να υπήρχε κάτω, λέει, θα την έβλεπε. Κατάλαβα όμως, λέει, ότι αυτό δεν ήταν, λέει, εκ Θεού, ήταν εκ του πονηρού. Γύρισα πίσω, λέει, και πήγα και είπα, τέτοια φώτα εγώ δεν θέλω να βλέπω. Και πήγα και χώθηκα στη σπηλιά μου. Με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας ήθελε να μας πει και για τη ψευδή πνευματικότητα, για τον λάθος πνευματικό δρόμο, στον οποίο προσπαθεί να μας τραβήξει το πονηρό πνεύμα, να μας τραβήξει ο διάβολος. Πολλές τέτοιες εμπειρίες και πολλές τέτοιες μάχες είχε ο γέροντας, αλλά και πάρα πολλές θεοπτίες είχε εκεί στη Μονή Σινά. Μια φορά μου διηγότανε ότι ήθελε να φύγει, πώς είδε την Παναγία εκεί πέρα. Ήθελα, λέει, να φύγω, λέει, από το Σινά να πάει και στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τα χαρτιά μου τώρα με τη γραφειοκρατία μέσα στην έρημο κτλ. Και από εδώ, από εκεί, δεν μπορούσα να κάνω τα χαρτιά μου να φύγω. Οπότε, λέει, στεναχωρέθηκα και είπα, Παναγία μου, λέω, τόσους ανθρώπους έχω βοηθήσει στη ζωή μου, λέει, δεν βρίσκεται κανείς βοηθήσει τώρα. Και ενώ έκανα στεναχωρεμένος αυτή την προσευχή, ο ίδιος μου τα είπε, με τα αυτιά μου τα έχω ακούσει, εμφανίστηκε μπροστά μου η Παναγία, λέει, μου πήρε τα χαρτιά από τα χέρια και μου λέει, άσε να τακτοποιήσω εγώ το θέμα. Και σε λίγες μέρες τακτοποιήθηκε το θέμα και έφυγε. Ακόμα το πέρασμα του πατρός Παϊσίου το θυμούνται όλοι στο Σινά, ακόμα και οι Βεδουίνοι. Όταν πήγα εγώ μετά από πόσα χρόνια, μετά από αυτό, 15-20 χρόνια, δεν θυμάμαι, ακόμα τα Βεδουινάκια μιλούσαν για τον Αμπούνα Παΐσι, Αμπούνα Παΐσι. Του είχαν μεγάλη αγάπη. Γιατί τον είχαν αγάπη? Γιατί ακριβώς και ο ίδιος τους αγαπούσε. Είχε πάρα πολύ αγάπη. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, όλο τη χτίση. Γι' αυτό και τον θυμούνται και γι' αυτό επηρέαζε και γι' αυτό ξεκλείδωνε τις ψυχές και μπορούσε να βοηθάει τους ανθρώπους. Εδώ πάλι είναι στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Ο γέροντας ήταν μαραγκός στο επάγγελμα και πριν φύγει και ήταν πολύ καλός μαραγκός, πολύ επιτίδιος, και θυμάμαι τώρα που μου έλεγε ότι πριν φύγει για καλόγερος δούλεψε εντατικά χρόνια, κάμποσα χρόνια, μάζεψε μια περιουσία, πρίκησε την αδελφή του και μετά σηκώθηκε και έφυγε, έτσι να ξεκαθαρίσει τις υποχρεώσεις που είχε. Εδώ είναι μαραγκός στο Σινά μαζί με ένα Βεδουίνο, όπως το βλέπω. Μετά από το Σινά γύρισε στο Άγιο Όρος. Κοιτάξτε το ασκητήριό του, κοιτάξτε το καλύβι του και βγάλετε συμπέρασμα για το πόσο σκληρή ήταν η ζωή που έκανε. Βγάλετε συμπέρασμα. Μέσα αυτό το καλύβι πέρασε χειμώνες, βροχές, και γιατί έφυγε σε αυτό το καλύβι?
γιατί μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλαν να τον έχουν για πνευματικό οδηγό και δεν είχε πού να τους οικονομήσει, πού να τους βάλει και τους έβαλε στο κελί του να κάθονται μέσα και αυτός βγήκε έξω για να έχει την ησυχία του και να μπορεί να προσεύχεται. Μεγάλος ασκητής. Τέτοια άσκηση δεν μπορεί να την κάνει άνθρωπος. Δεν αντέχει να την κάνει άνθρωπος. Αυτή η άσκηση μόνο με τη δύναμη του Θεού επιτυχάνεται. Και ο γέροντας μου το έλεγε αυτό. Μάλιστα μου είχε πει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, το εξής παράδειγμα. Περνούσε όλες τους τις νύχτες, όλες τις νύχτες ξάγρυπνος. Χώριζε τη νύχτα σε τρία κομμάτια. Στο πρώτο κομμάτι προσευχόταν για τον εαυτό του, μετά προσευχόταν για τον κόσμο και μετά προσευχόταν για τους κεκοιμημένους. Όσο κοιμότανε, αν κοιμότανε μισή ώρα στη δύση του ηλίου και μισή ώρα στη φέξη του ηλίου, αν κοιμότανε. Πολλές φορές ερχόταν ο κόσμος και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί και πήγαινε μέρες άγρυπνος. Μέρες άγρυπνος. Πώς άντεχε αυτός ο άνθρωπος? Μου λέει ένα χαρακτηριστικό, ο ίδιος πάλι μου το έχει πει, λέει μια νύχτα εκεί που προσευχόμουν όρθιος, ξέρω και τα λοιπά, του πέρασε ο λογισμός, ας πούμε, ότι αυτό το κατορθώνει με τη δικιά του δύναμη, με τη δικιά του θέληση. Και μόλις με πέρασε αυτή η σκέψη από το νου, λέει, σοριάστηκα κάτω, λέει, σαν τσουβάλι. Γιατί έχασε όλη μου τη δύναμη, όλο το κουράγιο μου, λέει, και έπεσε κάτω στο πάτωμα. Και αυτό το επέτρεψε ο Θεός για να καταλάβω, λέει, ότι με τη δικιά του χάρη αγωνίζομαι και προσεύχομαι. Είναι αυτό που λέει και μέσα στο Ευαγγέλιο και μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός δίνει την προσευχή, ο Θεός δίνει τη δύναμη για την ευχή, για την νηστεία, για όλα τα καλά. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εδώ τον βλέπουμε πάλι σε μια προχωρημένη ηλικία, πίσω είναι το σταυρωτό, το σταυρουδάκι που έκανε. Και εδώ είναι το κελί του γέροντα, το τελευταίο κελί στο οποίο έγινε πιο πολύ γνωστός και έγινε παγκόσμιο προσκύνημα. Χιλιάδες άνθρωποι πήγαιναν και πάνε και θα είναι η Παναγούδα. Εδώ τον πρωτογνώρισα κι εγώ. Εδώ τον πρωτογνώρισα κι εγώ. Ήθελα τώρα να σας πω μερικές έτσι προσωπικές εμπειρίες. Θυμάμαι μία από τις πρώτες μας συναντήσεις, λέω, γέροντα, λέω, εγώ δεν πιστεύω, λέω, και δεν φυλάω ούτε τα χέρια του παπάδου, λέω, ούτε τις εικόνες που σκυλώ. Μου λέει, καλά κάνεις, αφού δεν πιστεύεις, λέει, αυτό είναι το σωστό, ας πούμε. Πιάσαμε κουβέντα, λοιπόν, μου λέει πώς είναι τα πράγματα εκεί στον κόσμο, δύσκολα και τα λοιπά, και πολύ γρήγορα τον αγάπησα, ας πούμε, και το ανοίχθηκα. Και του είπα ένα πρόβλημα που έχω. Να λέω, έχω αυτό το πρόβλημα στη συμπεριφορά μου, έχω ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Και γυρίζει και μου λέει, κοιτάξτε τι μου λέει. Θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου στην Αθήνα ένα ταξίδι, με γυρίζει 15 χρόνια πίσω να μου θυμίσει ένα γεγονός της παιδικής μου ηλικίας που εγώ το έχω ξεχάσει για να μου εξηγήσει τη συμπεριφορά μου. Από τότε μου λέει έγινε αυτό και αυτό, θύμωσες, γι' αυτό κάνεις έτσι. Μη στεναχωριέσαι, λέει, θα κάνεις αυτό και αυτό και θα σου φύγει. Και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή πώς ένας άνθρωπος που τον βλέπεις πρώτη φορά γνωρίζει όχι τι έχεις στο μυαλό σου, γνωρίζει ένα γεγονός της παιδικής σου ηλικίας που εγώ το έχω ξεχάσει και μου το θυμίζει. Όπως εμείς οι άνθρωποι το έχουμε φυσικό να βλέπουμε ένα στο πρόσωπο του άλλου, για τον γέροντα ήταν φυσικό να βλέπει την καρδιά του άλλου. Έβλεπε μέσα τον άνθρωπο, ας πούμε, και έβλεπε τι είχε μες στην καρδιά του. Γι' αυτό και πολλές φορές με έναν λόγο του ανέτρεψε ολόκληρες ζωές. Έβλεπε που είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Του έλεγε μια κουβέντα και συγκλονιζόταν ο άλλος. Και άλλαζε η ζωή του. Και άλλαζε η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι τρέχανε γύρω του και πηγαίνανε. Μια φορά που στεναχωριόμουν κιόλας, του λέω, στεναχωριόμουν, πήγαινε πολλοίς κόσμος εκεί πέρα, ήταν άρρωστος. Στα τελευταία ήταν, είχαν περάσει πολλά χρόνια που γνωριζόμασταν. Και του είπα που στεναχωριόμουν και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, Φρε Θανάση, λέει,
εδώ είναι μια ομολογία του ίδιου από τα χείλη. Εγώ λέει ξέρω ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, μιλάμε για 200 άτομα τώρα στην κερδιά. Ξέρω λέει ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, ξέρω τι πρόβλημα έχουν και ξέρω και τι πρέπει να τους πω. Δεν με στεναχωρεί λέει αυτό, δεν με κουράζει αυτό το πράγμα. Χαίρομαι να βοηθάω τους ανθρώπους, αλλά αυτό που με στεναχωρεί ας πούμε, είναι που έρχονται μερικοί από περιέργεια χωρίς ιδιαίτερο λόγο και ενδιαφέρον, αυτοί με στεναχωρούν. Έβλεπε λοιπόν ο γέροντας τόσο πολύ τον άνθρωπο. Γνώρισε και ανθρώπους που δεν είχε δει ποτέ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν τους είχε δει ποτέ. Είχα έναν γείτονα, ο κύριος Σίμος. Πέθανε, κοιμήθηκε, Θεός χωρέσει. Ο οποίος ήταν γέρος, παράξενος, του ανέφερε η πίεση. Κάθε τόσο χτυπούσε την πόρτα μου στο διαμέρισμα που ζούσαμε. Και άρχισε και φώναζε και μάλλονε και τέταμνε, ω φασαρία, ας πούμε, με είχε πρίξει το κεφάλι. Αποφάσισα κάποια στιγμή να ρωτήσω τον γέροντα, να του πω τι να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που παραλόγως, ας πούμε, με ενοχλεί και με κουράζει. Χαμογέλασε ο γέροντας και μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, την άλλη φορά που θα έρθει και θα αρχίσει να φωνάζει, θα του πεις αυτό και αυτό. Μου είπε δύο κουβέντες. Πραγματικά, λοιπόν, την άλλη φορά που ξαναπαραλήφθηκε το ίδιο σκηνικό, του λέω τα λόγια που μου είπε ο γέροντας. Μόλις άκουσε τα λόγια που μου είπε ο γέροντας, έμεινε με το στόμα ανοιχτό, με κοίταξε λίγο, καλά λες μου λέει, έκανε μεταβολή και έφυγε. Τι είχε συμβεί? Ο γέροντας είχε πιάσει ένα ψυχολογικό κουμπί. Δηλαδή ήξερε την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Πώς την ήξερε? Είναι λογικά αυτά τα πράγματα? Πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι η χάρη του Θεού. Είναι το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει. Δεν χωράει η λογική εξήγηση. Και έχουμε το Άγιο Πνεύμα έτσι απτό μπροστά μας, το πιάσαμε, το είδαμε. Το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές. Μία τέτοια πολύ εντυπωσιακή μεταβολή που μου θυμίζει το Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός είτε τον τελώνει και του λέει ακολούθημε και παράτησε ο τελώνης στο γραφείο και τα λεφτά του και ακολούθησε τον Χριστό. Και είπε τώρα, λέει, θα από του νυν θα σταματήσω να δικό τον κόσμο και όποιον να δείξει θα τα δώσω πίσω. Μία τέτοια εντυπωσιακή μεταβολή θέλω να σας διηγηθώ και τώρα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το επάγγελμά του ήταν πολύ άσχημο. Γύριζε τσόντες. Είχε νοικιάσει ένα μια μηχανή και τα λοιπά και γύριζε τσόντες και ζούσε ζωή που σιωπάρει. Είχα μερσεντές, μου λέει ο ίδιος ήταν. Είχα μερσεντές, είχα λεφτά πολλά και τα λοιπά. Άκουγε για τον πατέρα Παΐσιο και ενοχλήθηκε. Και λέει, άντε μωρέ αυτός καλόγευτος τους κοροϊδεύει όλους, θα πάω εγώ εκεί πέρα λέει να τον ξεσκεπάσω. Και σηκώνεται μια μέρα και τραβάει εκεί πέρα να ξεσκεπάσει τον καλόγερο, να δει τι κόρτο κάνει και δουλεύει. Και κάθισα λέει σε μια άκρη, δεν πήγαινα εκεί πέρα και τον παρατηρούσα να δω τι κάνει, τι λέει, τι κάνει, τι λέει ας πούμε. Δεν μιλούσα τίποτα, πέρασα λέει πόσες ώρες. Από το πρωί που πήγα λέει σχεδόν το απόγευμα λέει έφυγα. Όταν είχαμε μείνει μόνοι μας, εγώ λέει κάνα δύο τρεις άλλοι, πάει ο γέροντας μέσα και λέει καθίστε λέει να σας φέρω ένα λουκουμάκι να σας κεράσω. Και όντως πραγματικά έφερε ένα πιατάκι, δίνει στο κάποιον ένα λουκουμάκι, το παίρνει και ο δεύτερος, όταν φτάνει μπροστά του, με κοιτάει στα μάτια λέει, κάνει μία έτσι και ρίχνει το λουκούμι κάτω. Και λέει, μου έπεσε λέει, αν την πάρει φάτο. Και εγώ φώναξε, καλά λέει, όταν λέει, μέσα από τα χώματα θα το φάω. Με ξανακοιτάει στο πρόσωπο και μου λέει, εσύ λέει, γιατί πώς θα είσαι λάσπη στους ανθρώπους. Λάσπη να φας κι εσύ. Μίλησε αυστηρά. Μόλις μου τα είπε αυτά, λέει, τα χάσα. Σηκώθηκα και έφυγα τρέχοντας. Τρέχοντας στην ανηφόρα, λέει, τρέχοντας, δεν μπορούσα να καταλάβω. Την άλλη μέρα ξαναγύρισα πίσω, λέει αυτός ο άνθρωπος, να δω τι θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή όλη τη νύχτα την πέρασε αναστατωμένος με αυτό το γεγονός που το αποκάλυψε, Ξαναγυρίζω το πρωί κάτω, λέει, γέροντα, θέλω να σου μιλήσω. Άλλη έκπληξη. Όχι, λέει, δεν θα πούμε τίποτα. Πρώτα θα πας να διαλύσεις όλα αυτά που έχεις, να πουλήσεις τα μηχανήματα, να ξενικιάσεις το διαμέρισμα κτλ. Και αφού τα κάνεις όλα αυτά, λέει,
και αλλάξει ζωή, έλα να τα ξαναπούμε. Γύρισε αυτός ο άνθρωπος, μου κάνει εντύπωση το παράδειγμα. Πούλησε τα μηχανήματα, τα βίντεο και τα λοιπά, ξενίκιασε στο διαμέρισμα, έκοψε τις σχέσεις του και αφού έκανε το βήμα στο κενό, δεν είχε πια με τι να ζήσει, ξαναγύρισε στον γέροντα και τον είπε, γέροντα, τώρα θέλω να μιλήσουμε. Τότε τον δέχτηκε ο γέροντας και αρχίσανε να μιλάνε, να τον συμβουλεύει. Μετά άλλαξε επάγγελμα, έκανε αμοβολές και έγινε πολύ καλός χριστιανός. Κουραστήκατε ή θέλετε να ακούστηκα. Άμα κουραστήκατε, σταματήσω. Θα σπίτι για τον κύριο Δεσάκη. Να σας πω... Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο καλό. Όσοι κουράστηκαν μπορούν να φύγουν. Οι υπόλοιποι να κάτσουν να συζητήσουμε λίγο αν θέλετε. Φεύγοντας μπορείτε να πάρετε εικόνες εκεί, είναι ευλογία. Θέλω να σας διηγηθώ. Αν και εσείς εδώ τα ξέρετε τώρα αυτά. Θέλω να σας διηγηθώ ένα τελευταίο γεγονός, έτσι μία μαρτυρία, όπου ο γέροντας άστραψε. Είμαστε στο κελί της Αναστάσεως, στο κελί του Παπαϊσάκ. Η εκκλησούλα ήταν μια μικρή εκκλησούλα η οποία με το ζόρι χωράει κατά δεκαριά ανθρώπους και ο γέροντας ήταν συνεχόμενα σε ένα δωματάκι πίσω εκεί που είναι το κελί του Παπαϊσάκ, και ήταν εκεί μέσα και από εκεί παρακολουθούσε την αγρυπνία μόνος του. Σε αυτή την αγρυπνία είχαν έρθει 3-4 μοναχοί από το Λίβανο και από τη Συρία, οι οποίοι σκεφτόντουσαν να ιδρύσουν ένα μοναστήρι κάπου στο Λίβανο και ήθελαν να ρωτήσουν τον πατέρα Παΐσιο να τους πει, να τους συμβουλευτούν για διάφορα πράγματα. Ρωτούσαν και άλλους γεροντάδες, ρώτησαν και τον πατέρα Παΐσιο. Ένας από αυτούς είχε το λογισμό, και γιατί να ακούσουμε τώρα τον πατέρα Παΐσιο και ποιος είναι ο πατέρα Παΐσιος, ας κάνουμε και ό,τι μας φωτίζει ο Θεός ή ό,τι ακούσαμε από αλλού. Και τότε φαίνεται ο Θεός οικονόμησε αυτό το γεγονός, να ζήσουν αυτό το γεγονός, για να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί πρέπει να ακούν τον πατέρα Παΐσιο. Και ενώ λοιπόν είμαστε στη μέση της αγρυπνίας, τα διηγούνται τώρα οι ίδιοι την άλλη μέρα το πρωί. Γυρίζω ένας από αυτούς και κοιτάζει προς το πίσω που ήταν ο γέροντας και μένει με το στόμα ανοιχτό, γιατί βλέπει τον γέροντα με κλειστά τα μάτια, χαμογελαστό, μέσα σε ένα φως, λαμπερό φως, να μην πατάει στο έδαφος. Απέναντί του ήταν ένας άλλος σύλλος μοναχός, ο οποίος με το που τον είδε να μένει έξταφος, γύρισε και αυτός να δει τι είδε και είδε και αυτός το ίδιο πράγμα. Είδα τον γέροντα λουσμένο μέσα σε ένα φως. Την άλλη μέρα έφυγε ο γέροντας χωρίς να μιλήσει, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα, έφυγε έτσι βιαστικά και αυτοί μας διηγήθηκαν το γεγονός. Και τότε ομολόγησαν ότι είχαν τον λογισμό, και ποιος είναι ο πατήρ Παΐσιος και γιατί να ακούμε τον πατήρ Παΐσιο, και μετά από αυτό το γεγονός πίστηκαν ότι πρέπει να εφαρμόσουν κατά γράμμα όλες τις οδηγίες που τους είχε δώσει. Αυτό το γεγονός το έχουν δει πολλοί άνθρωποι. Αρκετοί, εγώ ξέρω 4 ανθρώπους που έχουν δει τον γέροντα να αστράφτουν. Και έρχεται κανείς και ρωτάει, ας πούμε, είναι αυτό μέσα στην ανθρώπινη φύση, μπορεί ένας άνθρωπος να βγάζει φως?
Όχι, δεν είμαι σε ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι στη φύση του Θεού. Αυτό είναι η θέωση. Μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα και να αποκτήσει η ψυχή του, δηλαδή να ζυμωθεί, να γίνει μόνιμο κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, να γίνει ο άνθρωπος θεοφόρος, και τότε αυτό το οποίο λάμπει και αστράφτει είναι το φως του Θεού. Αυτό δεν λέμε στο σύμβολο της φύστος. Πιστεύω σε ένα Θεό, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν. Αυτό το γεγονός μας δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η ανθρώπινη φύση, τις μεγάλες δυνατότητες που έχει ο καθένας από μας, ότι όλοι μπορούμε να αγιάσουμε και ότι όλοι μπορούμε να θεωθούμε. Το γεγονός ότι δεν αγιάζουμε και δεν θεωνόμαστε όλοι οφείλεται στην αμέλειά μας. Το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε αυτές τις υψηλότερες κορυφές μας δείχνει ότι ο δρόμος εδώ και 2.000 χρόνια, 2.015 χρόνια είναι ανοιχτός. Ή όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Χριστός έχει τοποθετήσει την πρίζα, λέει, εμείς πρέπει να βάλουμε το καλώδιο εκεί πέρα. Είναι ανοιχτός ο δρόμος και για τον αγιασμό και για τη θέωση. Εμείς δεν θέλουμε, εμείς δεν το περπατάμε, εμείς αμελούμε, εμείς φταίμε. Να τελειώσω και με μία προφητεία που προφανώς την ξέρετε, θα την πω έτσι εν συντομία. Αφού είδαμε ποιος, πόσο μεγάλος Άγιος ήταν ο πατήρ Παΐσιος, να ακούσουμε και ένα θέμα το οποίο έτσι μας αφορά. Εγώ με τα αυτιά μου τον έχω ακούσει να μου λέει, θα έρθουν δύσκολες μέρες, θα περάσουμε δύσκολα στην Ελλάδα, θα φτάσουμε σε σημείο με, να πούμε το ψωμί ψωμάκι, λέει, αλλά μη στεναχωριέστε, δεν θα κρατήσουν πολύ αυτές οι μέρες, θα περάσουν σύντομα. Την ΕΟΚ θα τη διαλύσουν. Δεν είναι λίγα τα ψωμιά της ΕΟΚ, τότε ΕΟΚ λοιπόν. Θα τη διαλύσουν, λέει, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Αυτοί είναι ένας λαός και συνεργάζονται. Και σου λέει, τι γίνεται τώρα εδώ, ξανασηκώνει κεφάλι ο Χίτλερ, λέει, και θα τη διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγα τα ψωμιά. Στο τέλος, λέει, έλεγε για την Ελλάδα συγκεκριμένα, σε μερικούς, λέει, δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα σε μερικούς, δεν έλεγε. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας σαλακώσουν. Δηλαδή μας έλεγε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να κόψουν την Ελλάδα κομμάτια. Αυτό θα πει να μας ξεσκίσουν, όπως κάναν την Ιουγκοσλαβία. Δεν πειράζει όμως, λέει, έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους και έχει και ο Θεός τα δικά του. Και στο τέλος θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων που θα αναγκαστούν να μας βοηθήσουν. Όχι από αγάπη ή από φιλία ή από δικαιοσύνη, αλλά επειδή έτσι θα φέρει ο Θεός τα μεγάλα τα συμφέροντά του. Θα πολεμάνε μεταξύ τους, λέει, και δεν θα μπορούν να νικήσουν ο ένας τον άλλον και στο τέλος θα πούν την Κωνσταντινούπολη ούτε εμείς ούτε εσείς. Θα τη δώσουμε στους Έλληνες. Θα βρουν δηλαδή σαν συμβιβαστική λύση να δώσουν την Κωνσταντινούπολη στους Έλληνες. Και θα μπει ελληνικό στρατός στην Κωνσταντινούπολη χωρίς μάχη. Την Τουρκία θα τη διαλύσουν, λέει. Και θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Αυτά τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Απόγευμα ήταν που μου τα έπαιρνα, σκεφτόμουν όλο το βράδυ, την άλλη μέρα ξανακατέβηκα κάτω και του λέω, καλά βρε γέροντα, ας πούμε ότι θα μας τα φέρουν έτσι όπως τα λες τα πράγματα. Είδα, η Κωνσταντινούπολη είναι 10 εκατομμύρια. Εμείς όλοι δεν είμαστε 10 εκατομμύρια. Και να μας τη δώσουν, πώς θα τους φέρουμε βόλτα, πώς θα τους κυβερνήσουμε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, θα γίνουν τρία πράγματα. Ένα είναι, λέει, ότι θα αποδεκατιστούν, θα πέσει χολέρα της και θα πεθάνουν πολλοί. Το δεύτερο είναι, λέει, ότι εμείς θα πάρουμε μόνο την ασιατική μεριά, την ευρωπαϊκή μεριά, και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα περάσει στην ασιατική μεριά. Οι Τούρκοι δηλαδή θα κρατήσουν την ασιατική μεριά. Και αυτό θα το κάνουν, λέει, για να είναι διεθνή τα νερά. Εμείς θα πάρουμε την ευρωπαϊκή μεριά. Και το τρίτο είναι, λέει, ότι πάρα πολλοί Τούρκοι θα ξαναβαπτιστούν και θα γίνουν χριστιανοί. Γιατί οι Τούρκοι είναι μογγολική φυλή.
Άμα δείτε σήμερα τα πρόσωπα, δεν έχουν αυτά τα ασιατικά χαρακτηριστικά. Ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι εξισλαμισμένος. Και το έχουν συνείδηση. Πολλοί από αυτούς έχουν συνείδηση. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί κρυπτοχριστιανοί. Μετά από αυτό έψαξα λίγο τα πράγματα και βρήκα ότι μέσα στην Τουρκία, πούμε ότι ο πληθυσμός τους είναι 60 εκατομμύρια, 20 περίπου είναι οι Κούρδοι, 20 εκατομμύρια περίπου είναι οι Αλεβίτες. Αυτή είναι μια ξεχωριστή ομάδα, 20 εκατομμύρια, οι οποίοι έχουν φτάσει και έχουν κάνει μέχρι αίτηση στον ΟΗΕ να αναγνωριστούν σαν διαφορετική θρησκεία και θέλουν να έχουν δικούς τους ιερούς, δικά τους ιερά. Δεν θέλουν να πηγαίνουν στο τζαμί. Δεν θεωρούν τους εαυτούς τους μουσουλμάνους. Τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι Αλεβίτες είναι ότι αγαπάνε τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα κτλ. Αυτή είναι η μόρφωση και η κουλτούρα τους. Αγαπάνε τους Έλληνες που μας ονομάζουν Γιουνά, με το αρχαίο όνομά μας. Και έχουν και ένα περίεργο, μια περίεργη σύμπτωση, πιστεύουν και στην Αγία Τριάδα. Όχι όπως πιστεύουμε εμείς, με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά και αυτή η συνωνυμία κάτι δείχνει, και αυτή η σύμπτωση κάτι δείχνει. Και μου λέει ο λογισμός ότι αυτοί είναι οι Τούρκοι οι οποίοι θα χριστιανιστούν και με τη βοήθεια αυτών θα κυβερνήσουμε την πόλη, όπως είπε και ο πατήρ Παΐσιος. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, φοβάμαι σας κουράσαμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι επιτρέψτε μου να ονομάσω την όλη διαδικασία τελετή. Μία διαδικασία η οποία τόνωσε και την πνευματικότητά μας. Γέμισε τις μπαταρίες της ψυχούλας μας. Να ευχαριστήσουμε και τους τρεις ομιλητές, να ευχαριστήσουμε και εσάς και πριν κλείσει την όλη διαδικασία ο κύριος Ασλάνης, να κάνω και μία επανόρθωση. Να διορθώσω μία παράληψη η οποία είναι δικό μου λάθος. Να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά και για την εκδήλωση, για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, για την οργάνωσή της, τον πατέρα Γιώργιο, το δικό μας, παπά Γιώργη. Να είναι καλά να μας ευχαριστήσει πάλι φορά σε τέτοιες προβατικές ευχαριστήσεις και να συνεχίσει να μας έχει πείμνει για πολλά πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι να πει κανείς, θα χρειαζόταν ίσως πολλά 24 ώρα να αφηγούνται οι άνθρωποι που ήταν τόσο κοντά του και να μας δώσουν ακόμη περισσότερο φως. Όμως, σε αυτό το χρονικό διάστημα, όχι απλά μας φωτίσαν, όχι απλά μας δώσαν επιπλέον πράγματα που πήραμε μέσα μας για την πραγματική αγιότητα που είχε ο Γέροντας Παΐσιος. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που τιμούν με την παρουσία τους τη σημερινή μας τελετή. Είναι ο Γιώργος Ορφανός, πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Ο φίλος ο Γιώργος Ορφανός πάντα είναι κοντά μας. Είναι ο κύριος Αναστασιάδης, βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, ο Αποστόλης Οτσολάκης. Είναι ο Γιώργος Αποτουπίδης, δημοτικός σύμβουλος. Είναι η πρόεδρος της ΔΕΠΑΘ, η κυρία Δήμητρα Χίνη. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο που δώσαν πάρα πολύ, βοηθήσαν πάρα πολύ στην εκδήλωση αυτή εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τις εθελόντριες γυναίκες, οι οποίες μας κάνανε και κάτι νηστίσιμα πολύ ωραία, λίγα αλλά είναι πολύ νόστιμα και μπορείτε να τα ληφθείτε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές από το περιβάλλον και φυσικά όλους εσάς που τιμήσατε τη σημερινή μας τελετή. Τους ομιλητές μας. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε σε αυτή την... Σας ευχαριστώ πολύ.